Τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση? Είναι μια ομάδα χωρών που δημιουργούν μια ενιαία αγορά. Αυτή η κίνηση επιτρέπει σε ανθρώπους και αγαθά να μετακινούνται μεταξύ αυτών των χωρών, τηρώντας κάποιους κανόνες και πληρώνοντας διόδια εισόδου. Αλλά ίσως προτρέχουμε λίγο. Αν θέλουμε να πάρουμε την ιστορία από την αρχή, πρέπει να κοιτάξουμε πίσω στο τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Μετά από 6 χρόνια μαχών, η Ευρώπη είχε ξεκληριστεί. Οι οικονομίες κατέρεαν και οι ορκισμένοι εχθροί έπρεπε να δώσουν και πάλι τα χέρια για να αναθερμάνουν τις εμπορικές σχέσεις. Η Γαλλία και η Γερμανία αντιμετώπισαν τις πρώτες δυσκολίες για τη δημιουργία μιας ενότητας με σκοπό το κέρδος. Έτσι λοιπόν ξεκίνησαν τις πρώτες συζητήσεις. Το 1951, 6 χώρες, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Γερμανία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο και η Ολλανδία, δημιούργησαν μία ένωση η οποία είχε στον πυρήνα της το ατσάλι και τον άνθρακα. Την αποκαλούσαν European Coal and Steel Community. Λίγο αργότερα παρουσίασαν την Ευρωπαϊκή Οικονομική Ένωση το 1958. Αυτές οι δύο ομάδες ήταν τα πρώτα στάδια της σύγχρονης Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα μετονομαζόντουσαν το 1993. 6 δεκαετίες μετά, η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιπροσωπεύει 500 εκατομμύρια ανθρώπους, 28 χώρες, έχοντας ένα κοινό νόμισμα, το ευρώ. Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν αγγίζει τα 14 τρισεκατομμύρια το χρόνο. Οι χώρες που συνδέονται οικονομικά έχουν λιγότερες διαμάχες μεταξύ τους, χωρίς να είναι όλες χαρούμενες με αυτή τη συνύπαρξη. Υπάρχουν διαφωνίες για την οικονομική μεταχείριση, τα bailouts όπως επίσης και το προσφυγικό. Όπως είναι αναμενόμενο, αυτές οι διαφωνίες δίνουν όθηση στις απόψεις των αντιευρωπαϊστών, οι οποίοι καλούν τις χώρες τους να αποσυρθούν από την πιθανώς πιο δυνατή Ένωση του κόσμου. Συνελληνίδες, συνέλληνες, τα παντακού του πλανήτη, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Ράδιο Διασπορά, που δημιουργήθηκε από ενεργούς Έλληνες πολίτες της Διασποράς, ώστε να μεταδοθεί η αλήθεια μέσα από μια πραγματική εναλλακτική ενημέρωση, αλλά και να ενώσει όλους τους Έλληνες σε αυτή τη μεγάλη παλαιγενεσία που είναι ζωτική σημασία για το έθνος μας, μιας και διώκεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια με μια τεράστια γενοκτονία που τελείται ακόμα και στις μέρες μας. Απόψε έχουμε ετοιμάσει για σας μια εκπομπή με θέμα 60 χρόνια Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τους καλεσμένους μας θα συζητήσουμε για αυτόν τον κοινοτικό μηχανισμό, θα δούμε όλο το ιστορικό της, αλλά και τα αποτελέσματα που είχε μέχρι τώρα απέναντι στους πολίτες. Την παρέα μας, οι συνεργάτηδες της εκπομπής είναι η Αθανασία Πεκλάρη και η Γεωργία Πατσαλίδου. Στη διάρκεια θα συνδεθούμε με τον πρόεδρο της Ελλήνων Συνέλευσης και του πολιτικού φορέα, Αρτέμι Σόρα. Αγαπητοί τηλεθεατές, θα συζητήσουμε και θα δώσουμε μία περιγραφή για το πώς ιδρύθηκε και όλο το ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από πότε ξεκίνησε, και θα δούμε μέχρι τώρα πώς έχουμε φτάσει όλοι εμείς εδώ σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι λαοί, να χρωστούμε πάρα πολλά χρήματα. Θα ξεκινήσουμε λίγο, εφόσον μας καλησπερίσουν, από τη Γεωργία και την Αθανασία την Πεκλάρη. Καλησπέρα, συνελληνές μου, και καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές του Ράδιο Διασπορά. Χαιρετίζω και εγώ με τη σειρά μου όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες απανταχού στον πλανήτη, και θα έχουμε μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή σήμερα. Συντονιστείτε. Βεβαίως. Λίγο για να πούμε στο πνεύμα της εκπομπής, γιατί είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, και σίγουρα πολλοί από εμάς δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα ακόμα και για τους λόγους που έχει ιδρυθεί. Γι' αυτό η Γεωργία Πατσαλίδου, η οποία εκπέμπει από την Λεμεσό της Κύπρου, θα μας διαβάσει τι ακριβώς έχει ετοιμάσει, ώστε να κατανοήσουμε όλοι τι πραγματικά έχει δημιουργηθεί εδώ και 60 χρόνια. Γεωργία, έχεις το λόγο. Ναι. Η κινητήρια δύναμη για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι όπως μας την έχουν παρουσιάσει, ήταν η ανάγκη δημιουργίας μιας οργανωμένης Ευρώπης
απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση ειρηνικών σχέσεων μεταξύ των λαών της και για να τεθεί τέλος στους συχνούς και ματηρούς πολέμους μεταξύ των γειτονικών χωρών που κατέληξαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σαν ιδέα, ξεκίνησε με την πρόταση του Ρόμπερτ Σούμαν το 1950, όπου το 1951 έξι χώρες βασιζόμενες στο σχέδιο αυτό υπόγραψαν μία συνθήκη για να ενοποιήσουν τις βαριές βιομηχανίες τους, άνθρακα και χάλιβα, κάτω από μία κοινή διεύθυνση όπου μία χώρα δεν θα μπορεί να φτιάχνει όπλα για να πολεμήσει εναντίον των άλλων, όπως συνέβαινε στο παρελθόν. Και έτσι έχουμε την πρώτη ευρωπαϊκή κοινότητα, την ΕΚΑΧ, Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλιβα, η οποία αποτέλεσε και τον προπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΕΚΑΧ υπογράφτηκε από τα έξι ιδρυτικά της μέλη, το Βέλγιο, την Δυτική Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο και την Ολλανδία. Το 1957 υπογράφονται από τους έξι στη Ρώμη οι συνθήκες για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, ΕΟΚ, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, ΕΚΑΕ, οι οποίες αναφέρονται ως συνθήκες της Ρώμης, όπου εφαρμόζεται και εγκαθιδρύεται η Τελωνιακή Ένωση των Έξι, βασιζόμενη στην ελευθερία διακίνησης αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίου, ενώ ειδικά η ΕΚΑΕ αφορούσε τη σύμπραξη των ιδρυτριών χωρών για την εκμετάλλευση της πυρηνικής ενέργειας για μη πολεμικούς σκοπούς. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 καθιερώνεται ο όρος Ευρωπαϊκή Κοινότητα που περιλαμβάνει το σύνολο της κοινή δράση των πρώτων μελών. Ακολουθεί η Συνθήκη Σέγγεν το 1985 για την κατάργηση των ελέγχων στα σύνορα, όπου εξασφαλίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, αλλά και εμπορευμάτων, υπηρεσιών και κεφαλαίων μεταξύ των χωρών μελών. Το 1992 υπογράφεται στο Μάστριχτ η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το οποίο θεσπίζονται σαφείς κανόνες για το μελλοντικό ενιαίο νόμισμα, την κοινή εξωτερική πολιτική, την πολιτική ασφάλειας και για στενότερη συνεργασία σε θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων. Σύμφωνα με αυτήν τη συνθήκη, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα την 1η Νοεμβρίου 1993 μετονομάζεται επίσημα πλέον σε Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελεί την Οικονομική και Πολιτική Ένωση και μέχρι σήμερα έχει 128 μέλη, κράτη-μέλη. Η Ελλάδα προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1981 και η Κύπρος το 2004. Το ευρώ εισήχθη την 1η Ιανουαρίου 1999 σε 11 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ελλάδα καθιερώθηκε σαν επίσημο νόμισμα της χώρας την 1η Ιανουαρίου 2002 και στην Κύπρο την 1η Ιανουαρίου 2008. Στη διαδικασία λήψης αποφάσεως σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετέχουν διάφορα θεσμικά όργανα και συγκεκριμένα τα εξής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να εκπροσωπήσει τα συμφέροντά τους. Οι εκλογές διεξάγονται ανά πενταετία και δικαίωμα εκλέγει και εκλέγεσθε έχει κάθε Ευρωπαίος πολίτης σε οποιοδήποτε μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν κατοικεί. Έτσι, το Κοινοβούλιο εκφράζει τη λαϊκή βούληση των 500 εκατομμύριων περίπου πολιτών της Ένωσης και εκπροσωπεί τα συμφέροντά τους στις συζητήσεις με τα άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σημερινό Κοινοβούλιο αριθμεί 736 μέλη από όλες τις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ελλάδα συμμετέχει με 22 ευρωβουλευτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Κύπρος με 6. Άλλων οργανών είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων των κρατών, μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία αποτελείται από 27 μέλη, άντρες και γυναίκες, έναν από κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι κατήχαν παλαιότερα πολιτικές θέσεις στις χώρες καταγωγής τους και πολλοί από αυτούς έχουν ασκήσει υπουργικά καθήκοντα, όμως ως μέλη της Επιτροπής ασκούν τα καθήκοντά τους προς το γενικό συμφέρον της Ένωσης και δεν δέχονται υποδείξεις από τις εθνικές κυβερνήσεις τους. Ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να εκπροσωπεί και να υποστηρίζει τα συμφέροντα του συνόλου της Ένωσης, συντάσσει προτάσεις για νέες ευρωπαϊκές νομοθετικές πράξεις.
τις οποίες υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Η Επιτροπή αποτελεί επίσης το εκτελεστικό όργανο της Ένωσης. Με άλλα λόγια, είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή των αποφάσεων του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Συνοπτικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νόμους, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζητούν τους νόμους αυτούς και αποφασίζουν αν τελικά αυτοί θα εφαρμοστούν στην Ευρώπη. Αν αποφασίσουν ότι ένας νόμος πρέπει να εφαρμοστεί στην Ευρώπη, όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να φροντίσουν ώστε ο νόμος αυτός να εφαρμοστεί και σε αυτές. Άλλα βασικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία χαράζει την ευρωπαϊκή νομισματική πολιτική. Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το οποίο απαρτίζεται από ένα δικαστή από κάθε χώρα μέλος με εξαετή θητεία και οι αποφάσεις του έχουν δεσμευτική ισχύ τόσο για τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και για τα κράτη-μέλη του. Επίσης, το Ελεκτικό Συνέδριο, έργο του οποίου είναι να ελέγχει εάν οι πόροι της Ένωσης που προέρχονται από τους φορολογούμενους συγκεντρώνονται σωστά και δαπανώνται νομικά με φιδό και για τον προβλεπόμενο σκοπό. Στόχος του είναι να εξασφαλίζει την καλύτερη σχέση κόστους απόδοσης για τα χρήματα των φορολογουμένων και έχει το δικαίωμα να ελέγχει κάθε πρόσωπο ή οργανισμό που χειρίζεται πόρους της Ένωσης. Ο Ευρωπαίος Αμεσολαβητής, ο οποίος διερευνά καταγγελίες που αφορούν περιπτώσεις κακοδιοίκησης από όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος εποπτεύει την προστασία δεδομένων στα όργανα και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρέχει συμβουλές για θέματα νομοθεσίας στον τομέα αυτό. Αυτά έτσι, περιληπτικά έτσι, για να πάρουμε μια εικόνα πώς ιδρύθηκε και τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Έλληνες. Εδώ αποτυπώθηκε ότι είναι ένας τεράστιος μηχανισμός ο οποίος αποτελείται από πάρα πολλές χώρες και πάρα πολλά εκατομμύρια πολιτών. Για όλο αυτό το μηχανισμό κάθε χρόνο δαπανώνται τεράστια χρήματα για να λειτουργήσει και εκεί θα δούμε όλοι αυτοί οι ευρωβουλευτές, θα μας πει Αθανασία, τι μηνιαίες αποδοχές έχουν όλοι αυτοί. Αθανασία, μπορείς να πεις πόσο μας βγαίνει ο κάθε ευρωβουλευτής για να έχουν μια ιδέα οι τηλεθεατές μας. Λοιπόν, έχουμε εδώ μια έκθεση και πιο συγκεκριμένα από τον Ιούλιο του 2009 όλοι οι ευρωβουλευτές έχουν τον ίδιο μισθό. Οι μηνιαίες τους αποδοχές ανέρχονται σε 8.484 προφόρων, ενώ καθαρά στην τσέπη κάθε ευρωβουλευτή αυτό το ποσό γίνεται 6.611 ευρώ. Κάποια κράτη-μέλη μπορεί να έχουν περαιτέρω φορολόγηση. Γενικά πάντως, ο βασικός μισθός του ευρωβουλευτή υπολογίζεται στο 38,5% του βασικού μισθού ενός δικαστή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Πέρα όμως του μισθού, οι ευρωβουλευτές λαμβάνουν και κάποια επιδόματα, όπως για παράδειγμα τα μεταφορικά τους έξοδα για να πάνε από την χώρα τους στις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο. Και επιπλέον κάποια σταθερά χρήματα βάσει της απόστασης και της διάρκειας του ταξιδιού για την κάλυψη των άλλων εξόδων, όπως διοδίων, υπέρβαρο αποσκευών και τελών κράτησης. Εννοείται ότι αν πραγματοποιήσουν ταξίδι στο πλαίσιο αποστολής του Ευρωκοινοβουλίου, λαμβάνουν τα έξοδά τους. Για τις δραστηριότητες εκτός του κράτους μέλους όπου εκλέγονται, τα μέλη της Ευρωβουλής μπορούν να λαμβάνουν τα έξοδα ταξιδίου, διαμονής και συναφή έξοδα, μέχρι ανώτατο ετήσιο ποσό ύψους 4.358 ευρώ. Για τις δραστηριότητες στο κράτος μέλος εκλογής τους επιστρέφονται μόνο τα έξοδα ταξιδιού και το ανώτατο ετήσιο ποσό που καθορίζεται ανά χώρα. Γενικά, όλα τα ταξιδιωτικά τους είναι καλυμμένα. Πάνω κάτω γύρω στις 24.000 το μήνα. Αυτά τα οποία μπορούμε
24.000 και συν τα επιδόματα, γιατί και κάθε φορά που παρουσιάζονται εκεί παίρνουν 300 ευρώ στην κάθε παρουσία και είναι πολλά τα χρήματα, εν πάση περιπτώσει. Αλλά εδώ πέρα βλέπουμε ότι παρόλο που έχει στηθεί ένας μηχανισμός εκτός από τους ευρωβουλευτές, υπάρχουν και πάρα πολλές χιλιάδες υπάλληλοι που εργάζονται εκεί, έτσι. Όπως είναι και οι δικαστές, είναι και πάρα πολλοί για να συντηρήσουν όλα αυτά εδώ τα τεράστια κτίρια. Παρόλα αυτά βλέπουμε εδώ μια Ευρώπη η οποία είναι βουτυγμένη στα χρέη. Εκτός που χρωστάει όλος ο πλανήτης, αν θα μπούμε μέσα και δούμε στο Economist, εκεί υπάρχει το παγκόσμιο ρολόι χρέους. Και όπως μας το αποτυπώνουν αυτοί, έτσι. Τώρα αυτά είναι τα φανερά που μας τα δημοσιοποιούν. Έχει ο πλανήτης αυτή τη στιγμή 61 τρισεκατομμύρια και συνεχίζεται το χρέος. Έτσι. Αν θα πάμε τώρα στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει 173 δισεκατομμύρια μέχρι σήμερα, έτσι μας λένε αυτοί. Και αυτό πηγαίνει κατά κεφαλή το χρέος του Έλληνα στις 14.959 σε δολάρια όλα αυτά, ας τα έχουν εδώ πέρα. Ενώ αν θα πάμε στη γείτονα χώρα, στην Ιταλία, εκεί θα δούμε έχει 2.376 και κατά κεφαλή 36.800 δολάρια πάλι. Αν θα πάμε στην Ισπανία, εκεί το χρέος είναι ακόμα μεγαλύτερο είναι 2.581 δισεκατομμύρια και εκεί κατά κεφαλή πάει το χρέος στα 39.700. Θα πάμε τώρα, αυτό ήταν στη Γαλλία, συγγνώμη. Θα πάμε στην Ισπανία, έχει 1.368 και εκεί το χρέος είναι 24.000 κατά κεφαλή, 25 σχεδόν. Θα πάμε όμως και στην Αγγλία, η οποία θέλει να βγει και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 3 τρισεκατομμύρια χρέη, κατά κεφαλή ο πολίτης έχει 47.000 δολάρια, 750. Αυτή είναι και η δυνατή η Αγγλία. Θα πάμε όμως σε αυτούς που μας κουνάνε το δάχτυλο. Αυτός που θα μας δικάσουν, δηλαδή το δικαστήριο του Λουξεμβούργου, έχει 11 δισεκατομμύρια, που το Λουξεμβούργο είναι, από ό,τι γνωρίζουμε, μερικές χιλιάδες. Χρωστάει 11 δισεκατομμύρια και πάει τώρα κατά κεφαλή 23.000 κατά κεφαλή χρέος. Αυτοί που θα μας δικάσουν εμάς, αν δεν είμαστε εντάξει στις υποχρεώσεις μας. Και το κερασάκι σε όλη αυτή εδώ την οικονομική τούρτα είναι η Γερμανία, αυτή η τεράστια μηχανή οικονομική που μας την παρουσιάζουν υπερδύναμη, και έχει εδώ 2.791 δισεκατομμύρια και κατά κεφαλή ο κάθε ένας πολίτης 34.000. Δηλαδή όλοι αυτοί χρωστάνε πολύ περισσότερα κατά κεφαλή από την Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά το πρόβλημα είναι η Ελλάδα. Ότι η Ελλάδα χρωστάει, η Ελλάδα έχει χρέος. Λοιπόν, βλέπουμε ότι παρόλο που έχει στηθεί ένας τέτοιος τεράστιος μηχανισμός για την πρόοδο, την ειρήνη των πολιτών και την ευημέρεια, ενώ ξοδεύονται τεράστια ποσά από κάθε χώρα για να συντηρηθούν όλα αυτά εδώ, όλος αυτός ο μηχανισμός, βλέπουμε όλη η Ευρώπη είναι βουτυγμένη στα χρέη. Αθανασία. Και αυτό θέλω λίγο, αν μπορέσουμε... Αν μπορείς λίγο να μου δώσεις λίγο χρόνο να διαβάσω κάτι από την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε ένα συμβούλιο τους κάποια πράγματα, όπου έγινε η κατάσταση, λέει, της Ένωσής μας το 2018. Οι προσπάθειες καρποφορούν. Από τη συνομιλία, ο Γιούγκερ μιλάει εκεί μέσα και λέει, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ποια είναι η κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα, εν έτη 2018. 10 χρόνια μετά τη Lehman Brothers, η Ευρώπη έχει αφήσει για τα καλά πίσω της την οικονομική,
και χρηματοπιστωτική κρίση που έφτασε σε εμάς από αλλού και μας έπληξε με έναν πολύ συχνά βίαιο τρόπο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σημειώνει μεγένθυνση για 21 συναπτά τρίμηνα. Η απασχόληση αναθερμαίνεται με τη δημιουργία σχεδόν 12 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας από το 2014 και μετά. 12 εκατομμύρια θέσεις εργασίας είναι ένας αριθμός μεγαλύτερος από τον πληθυσμό του Βελγίου. Ποτέ άλλοτε στο παρελθόν δεν απασχολούνταν στην Ευρώπη τόσα πολλά άτομα. 239 εκατομμύρια άντρες και γυναίκες. Προφανώς μιλάει για την λαθρομετανάστευση, ο Γιούνκερ. Προφανώς μιλάει πολίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που έρχονται να εργαστούν για ένα κομμάτι ψωμί και να ζουν σε συνθήκες απόλυτης εξαθλίωσης και αυτοί, αλλά και Ευρωπαίοι πολίτες. Γι' αυτό και βλέπουμε στη Γαλλία δεν αντέχουν άλλο όλο αυτό εδώ που συμβαίνει και έχουν ξεσηκωθεί εδώ και σχεδόν τρεις μήνες, πόσο είναι, αν δεν κάνω λάθος, και διαμαρτύρονται για όλα αυτά. Ένα λεπτό να τελειώσω, γιατί μιλάει και για την Ελλάδα. Συγκεκριμένα, αναφέρεται στην Ελλάδα. Οι επενδύσεις επιστρέφουν στην Ευρώπη, κυρίως χάρη στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, το οποίο ορισμένοι διαρκώς λιγότεροι εξακολουθούν να ονομάζουν το σχέδιο Juncker, που δρομολόγησε δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις ύψους 335 δισεκατομμυρίων ευρώ. Βρισκόμαστε καθοδόν προς την επίτευξη ποσού 400 δισευρώ. Και έπειτα είναι και η Ελλάδα. Ύστερα από επώδυνα, πρέπει να το αναγνωρίσουμε, χρόνια, πρωτόγνωρα κοινωνικά προβλήματα, αλλά και εξίσου πρωτόγνωρη αλληλεγγύη. Η Ελλάδα κατάφερε να ολοκληρώσει το πρόγραμμά της και να σταθεί στα πόδια της. Δεν ξέρω τι εννοεί ο κύριος Γιούνκερ, τι εννοεί. Συγχαίρω το λαό της Ελλάδας για τις τιτάνιες προσπάθειές του, προσπάθειες που οι άλλοι Ευρωπαίοι πρέπει να τιμήσουν. Θα το αφήσουμε ασχολίαστο. Το θράσος τους είναι απίθμενο. Εδώ βλέπουμε καθημερινά το όνειρο του κάθε Έλληνα είναι να φύγει από την Ελλάδα. Και αυτοί προσπαθούν να μαζίσουν μια εικονική αυτοκτονίες. Έτσι ακριβώς. Μια εικονική πραγματικότητα, η οποία πλέον ο κάθε λογικός πολίτης το μόνο που έχει να κάνει είναι να γελάσει με αυτά που ακούει. Αν μπορούμε να συνδεθούμε με τον πρόεδρο του πολιτικού φορέα του Έθνους των Ελλήνων, τον κύριο Αρτέμι Σόρα, έχει ακούσει λίγα πράγματα για το τι συζητάμε και θέλουμε να μπει και αυτός, εφόσον γίνεται η κλίση, Ανέστη, να μας βοηθήσεις να συνδεθούμε για να μας πει και όλα αυτά. Μισό λεπτό λίγο, να κάνουμε λίγο τη σύνδεση. Είναι τραγικά όλα αυτά, να προσπαθούν να τα παρουσιάσουν αυτοί, ότι είναι όλα ρόδινα και ότι είναι όλα ωραία, ενώ το χρέος έχει εξφενδονιστεί. Γιατί αν θα πάμε μέσα σε αυτό εδώ που λέγεται παγκόσμιο ρολόι χρέους, συνέχεια ανεβαίνει. Έτσι ήταν πριν μια δεκαετία, άμα γυρίσουμε πίσω, ήταν στα 39 τρισεκατομμύρια. Αν γυρίσουμε, το τραπεζικό δηλαδή, ανεβαίνει. Οι τραπεζίτες. Αν γυρίσουμε στο παγκόσμιο ρολόι χρέους και βάλουμε το 2010, είναι 39 τρισεκατομμύρια. Και αυτή τη στιγμή είναι στα 60 τρισεκατομμύρια. Και μας λένε αυτή τη στιγμή γιατί είναι όλα ωραία. Καλωσορίζουμε πρόεδρο της Ελλήνων Συνέλευσης. Καλησπέρα, ακούγομαι. Καλησπέρα, πρόεδρε. Καλησπέρα, πρόεδρε. Πολύ καλά. Καλησπέρα σε όλους τους Έλληνες απανταχού της Γαίας. Ναι, άκουσα μερικά πράγματα από αυτά που είπατε. Όμως με βρίσκει πραγματικά απέναντι, διότι θα πω μερικά πράγματα. Καταρχάς θέλω να ξέρετε ότι τα νούμερα στο παγκόσμιο ρολόι και εν γέννη, ό,τι νούμερο μας προσφέρουν αυτά τα ζώα του χάους, είναι όλα ψεύτικα.
Αν θυμάστε, πριν μια πενταετία ήταν 703, πήγε 600, 700. Το χρέος της Ελλάδας όταν εγώ ήμουνα το 12 και προσπαθούσα να το σταθεροποιήσω για να δούμε πόσο είναι αυτό το χρέος το εξωτερικό, αλλά πόσο είναι και το ιδιωτικό. Το εξωτερικό χρέος η CIA το έδινε 385 δις. Η Τράπεζα της Ελλάδος το έδινε 325 δις. Το Υπουργείο Αμήνησης Αμερικής το έδινε 285. Και τελικά η Ευρώπη το έδινε 450. Δεν βρίσκεις άκρη με αυτά τα ζώα. Σας έχω πει και θα σας αποδείξω έως το τέλος ότι είναι τελείως ζώα άνοα. Ούτε μαζί τους μπορούν να συμφωνήσουν πουθενά. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα ότι η αποστασία θα πολεμηθεί με αποστασία. Αυτά πολεμάνε μόνα τους. Είναι τόσο ζώα. Έχουν κάνει τόσες χιλιάδες άσχημα πράγματα. Και θα σας το αποδείξω. Αρχικά άκουσα την Συνελληνίδα Πατσαλίδου να διαβάζει ένα εγχειρίδιο δικό τους. Άρα, όπως και να έχει, είδατε ότι ξεκίνησε ένα κοινοπρακτικό οικονομικού ενδιαφέροντος. Δηλαδή, ξεκίνησε μία μπίζνα με τα κράτη, που δεν ήταν κράτη, ήταν εταιρείες. Και είναι εταιρείες από το 1934 όλα αυτά. Έχουν παραδώσει από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θέλω να θυμηθείτε και αυτή η εκπομπή που θα κάνω μαζί σας είναι η αρχή για να γίνουν τεράστια ερωτηματικά και να γίνουν πολλές εκπομπές για να βρείτε το μύθο της Αριάνδης, το κουβάρι, να το ξετυλίξετε. Θα δείτε λοιπόν ότι είναι έτσι έγινε. Πήγανε λοιπόν να κάνουν τις business τους, να ενώσουν τους δούλους να δουλεύουν για αυτούς. Το καταφέρανε. Άρα λοιπόν μιλάμε κάποια στιγμή για πολιτισμένη Ευρώπη και για Ευρώπη. Καταρχάς θέλω να μείνουμε στην Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Έτσι δεν είναι στις Έλληνες. Δεν μπορεί η Ρωσία δεν μπορεί να μπει στην Ευρώπη. Έτσι δεν είναι. Θα σας ρωτήσω, 28 χώρες είναι 28 δουλικές που με τα δικά μας τα λεφτά, δηλαδή με το ταμείο που έχουμε δημιουργήσει, το υπερταμείο, που είναι το κοινοπρακτικό, ουσιαστικά μιλάμε για κοινοπραξία μέσα σε κοινοπραξία και κοινοπραξία σε κοινοπραξία. Τα κοινοπρακτικά αυτά είναι οικονομικού ενδιαφέροντος και για να διαφυλάξουν τα οικονομικά ωφέλη τους, αυτά τα σιωνόσπορα, βάζουν ότι πρέπει να έχουμε τον ίδιο νόμο. Βέβαια, γιατί άμα εγώ βάλω ετελονίο, ο άλλος δεν έχει βάλει, ή όπως αντιλαμβάνονται αυτοί το συμφέροντος, ή όταν θέλουν να σκοτώσουν ένα προϊόν, έχουν τρόπους όπου πρέπει να εκτελεί το ευρωπαϊκό νόμο. Ωραία. Θα πάμε όμως εκεί. Πάμε λοιπόν κάπου αλλού. Όταν γίνεται η Eurovision, μπορείτε να μου πείτε, το Ισραήλ, τι στο διάολο θέλει στη Eurovision, οι Εβραίοι που δεν έχει καμία σχέση με Ευρώπη, η Τουρκία. Τι θέλει στη Eurovision, μπορείτε να μου πείτε. Η Eurovision είναι καθαρά ευρωπαϊκή ή δεν κάνω λάθος. Ή μήπως είναι κανένα παγκόσμιο γεγονό. Τότε να έρθουν και οι Αμερικάνοι να τραγουδήσουν, να έρθουν οι Λατίνοι, να έρθουν οι Αφρικάνοι. Μου το εξηγείτε λίγο. Να δείτε ότι δεν υπάρχει Ευρώπη, είναι ένα σουρβολό με κάτι ζώα που μας δουλεύουν και τώρα πρέπει η Ευρώπη να φτιαχτεί. Μπορείτε να μου απαντήσετε στην αυτή την ερώτηση που σας κάνω. Το Ισραήλ έχει καμιά σχέση με την Ευρώπη που μπαίνει στη Eurovision? Όχι. Καμία απολύτως. Πες μου πώς μπαίνεις σε αυτή τη διοργάνωση. Πώς εγώ μπορώ να πάω αύριο σαν αθλητής ή σαν τραγουδιστής σε μια πανεμερικανική διοργάνωση αφού δεν είμαι Αμερικάνος? Πώς μπαίνει λοιπόν οι Εβραίοι να τραγουδήσουν την Εβραήλα τους στην Ευρώπη? Ας πάνε στην Ασία, σε άλλη διοργάνωση. Οι Ρώσοι πώς μπαίνουν? Οι Αρμένοι τι δουλειά έχουν? Οι Τούρκοι τι δουλειά έχουν στην Ευρώπη να μας λένε τα τραγουδάκια τους και να συζητάμε αν θα ψηφίσουν που δεν ψηφίζει κανένας? Και βλέπουμε όλη αυτή τη γελιότητα. Σας κάνω κάποιες ερωτήσεις, να καταλάβετε ότι δεν υπάρχει Ευρώπη πουθενά. Γίνεται πλάκα και τώρα θα φτιάξουμε Ευρώπη. Και πρέπει να φτιάξουμε Ευρώπη και θα συνεχίσω. Άρα, αν δεν απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις, δεν μπορείτε να μου καθορίσετε την Ευρώπη. Με δουλεύετε όλοι μαζί. Άρα, έχουμε ένα κοινοπρακτικό. Ποια είναι η Ευρώπη? Κάποια σύνορα. Και ρωτώ, τι δουλειά έχει η Ρωσία στο διαγωνισμό της Eurovision? Τι δουλειά έχει το Ισραήλ, η Αρμενία, το Καζακστάν, το Ουσμπεκιστάν, Γυφτοστάν και όλες οι γελιότητες στη Eurovision? Απαντήστε μου για να ξέρω ποια είναι η Ευρώπη. Δεν μου απαντάτε. Να μην μας απαντήσουν εμάς στην Ευρωβουλή. Γιατί να κάνει ο Ευρωβουλευτής ο Έλληνας, αφού δεν υπάρχει Έλληνας Ευρωβουλευτής και κανένας δεν ενδιαφέρεται για την Ευρώπη. Πλάκα κάνουν. Όσο για το μισθό που είπατε, είναι μισθός θύματος ο μισθός του Ευρωβουλευτή. Και θα πρέπει κάθε Ευρωβουλευτής να παίρνει 100 χιλιάρια. Και όχι να γίνεται μια πόρνη ευρωβουλευτική, ενώ είναι ήδη πόρνη πολιτική στην πατρίδα του.
και πάει λοιπόν στο μεγάλο τον μπουρδέλο που λέγεται Ευρώπη να πληρωθεί το μισθό του. Και ο μισθός του είναι 50.000 το μήνα και δεν είναι 24 αυτά που διάβαζες. Αυτά που διαβάζεις, σκίστα. Τι γίνεται. Ο κάθε ευρωβουλευτής έχει και 5 συμβούλους που παίρνει 5.000 το μήνα. Δεν είναι 25.000 αυτά. Ο κάθε ευρωβουλευτής έχει δικαίωμα να πάρει 5 συμβούλους όποιους γουστάρει αυτός για να τον συμβουλεύουν. Και όχι να πάρει την πεθερά του, τον ανοιξό του και τον κουμπάρο του. Άρα ο ευρωβουλευτής παίρνει 25.000 το μήνα, συν διαταχτικές που θα έχει γύρω-γύρω δράσεις, μπορεί να φτάσει και 50. Έχει και 5 συμβούλους που του κοστίζουν 25, που σημαίνει άλλα 25 είναι στην πλάτη κάποιου κράτους, αλλά είναι το λιγότερο αυτό. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή χιλιάδες θέσεις με υπέρογκους μισθούς, και μην ακούτε αυτές τις αηδίες που σας λένε, που όλοι οι Βρυξέλλες και παντού υπάρχουν γραφεία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στον πλανήτη, που εκπροσωπούν τις Βρυξέλλες, αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που τα πληρώνουμε εμείς. Δηλαδή, οι λαοί της Ευρώπης. Και δεν έχει βάλει κανένας μια σειρά αυτά τα γαϊδούρια. Και πρέπει να το κάνουν οι ευρωβουλευτές, οι οποίοι πρέπει να είναι οι πραγματικοί εκπρόσωποι του λαού. Και ρωτώ εγώ κάτι τώρα. Τι στιγμή μου, ρε παιδάκι μου, που είμαστε έτσι μια κοινοπραξία, έχουμε ένα πορτοφόλι όλοι μαζί και λέγεται ευρώ. Και είμαστε σε μια πραγματική διαδικασία να έχουμε την προστασία μας, την ασφάλεια στην πολιτική μας, στην οικονομία μας, στην εργασία μας. Πώς είναι δυνατόν, ρε γελία Γερμανέ, να επιτρέπεις όλα αυτά τα ζώα να παίζουν στα κανάλια και να με λένε εμένα ξεφτύλα και τεμπέλη Έλληνα. Δεν είμαστε έτεροι. Δεν έχεις πάρει τον πλούτο μου. Δεν είσαι στη γη μου. Δεν κονομάμε μαζί στο κοινοπρακτικό. Αφήνετε τον κόσμο των Γερμανών να βρίζει τον Έλληνα να με λέτε τεμπέλη εμένα και ότι χρωστάω. Ποιος χρωστάει, ρε. Έρχομαι με φόρα και θα σας πει πώς χρωστάει, ρε ζωντόβολα. Και μου μιλάει η Γερμανία που είναι ούτε καν χώρα μια εταιρεία των 50.000 δολαρίων. Bundesrepublik και ανήκει σε μια κολοτράπεζα χαζάρικη που τώρα θα γίνει αυτό που πρέπει στον πλανήτη. Και αφήνετε τους Γερμανούς, τους χαζάρους, γιατί δεν είναι άνθρωποι, τώρα αφού δεν καταλαβαίνετε ότι είμαστε Ευρώπη. Πώς είμαστε Ευρώπη και είμαστε ένα σπίτι και τελικά έχω μόνο εγώ εχθρούς. Πώς γίνεται να βρίζεις το συνεταίρο σου που έχουμε κοινό νόμισμα και έχουμε ενώσει τον πλούτο μας. Ενώ εγώ σε σέβομαι, δεν σε έχω βρίσει χαζαράκο που φορά το καλοκαίρι κάλτσες με πέδιλα, γελίε, που αν πας οπουδήποτε και μέσα στο καταστημά σου θέλεις χάρτη, αλλά και με κλέβεις από τότε που υπάρχεις. Και έχει πει κάποιος στο φως πολιτικός ότι η Γερμανία πρέπει να βομβαρδίζονται κάθε 50 χρόνια, 25, αλλά δεν χρειάζεται να ξέρει αυτή, να ξέρεις εσύ. Αυτοί ξέρουν γιατί βομβαρδίζονται. Έρχεσαι μωρέ να μιλήσεις εσύ στον Έλληνα. Κάνω λάθος. Και με βρίζεται και επιτρέπει η Ευρώπη να βρίζουν τον έτερό της. Συνέτερο που φοράει το ελληνικό όνομα Ευρώπη και να βρίζουν τον Έλληνα. Θα σας μαστιγώσω όλα εκεί πάνω χαζάρια ανώμαλα. Και τώρα θα το καταλάβετε. Για πέστε μου λοιπόν, για ποια Ευρώπη μωρέ μου μιλάτε ενωμένη. Δείχτε μου μια ενωμένη Ευρώπη. Όταν εγώ έχω το χαζαρότουρκο που τον εχαϊδεύει η Γερμανία και εγώ ψωνίζω τον εθνικό μου πλούτο, το ψεύτικο είναι αυτό που λένε οι μουτζούρες του Υπουργείου Οικονομικών, ψωνίζω 35% του εθνικού μου πλούτου για αμυντικά συστήματα, σφαίρες για να διατηρώ ένα ολόκληρο στρατό. Ενώ η Γερμανία δεν έχει. Τι να τις επιτεθούν οι Βέλγοι, οι Ολλανδοί, οι Αυστριακοί, οι Ελβετοί, οι Ιταλοί, οι Γάλλοι, ποιος διάλος να επιτεθεί. Και αντί τελικά να προστατεύσουμε τα σύνορα τα ευρωπαϊκά, άντε να βγάλεις τα μάτια σου Ελλάδα. Και θα λέμε και τις μπουρδες μας στα κανάλια και θα στηρίζεις και την Τουρκιά. Και θα μου λες τελικά, θέλετε να ακούσετε και κάτι άλλο. Οι ευρωβουλευτές, οι Έλληνες, αυτοί οι ρουφιάνοι που τόσα χρόνια τους ψηφίζατε και πηγαίνατε στην Ευρωβουλή, έχουμε στοιχεία στην Κεντρική που ψηφίσαν πρώτοι να μπει η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξαναψηφίστε ευρωβουλευτές του ΚΚΚ, της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ να πάνε. Ψηφίστε τους να πάνε. Τώρα βγάζουμε λίστα ποιοι ευρωβουλευτές των κομμάτων των άθλιων που είναι και κινούνται στην Ελλάδα, των ευρεοκομμάτων, αυτών των γελίων από κομμάτων, ψήφισαν πρώτοι να μπει η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να μπει και τον Μπουρούντι, ρε παιδί μου, μια χαρά είναι. Μας κάθεται τον Μπουρούντι, μια χαρά είναι. Να μπει και η South Africa, ρε. Να μπει και η Νέα Ζηλανδία. Είναι λίγο μακριά, αλλά και τι έχει. Ευρώπη είναι κι αυτή. Δεν αντιλαμβάνεσαι τη γελιότητα που συμβαίνει.
Καταλαβαίνετε τι έχει συνειδεί και είναι θέματα να κουβεντιαστούν, να συζητηθούν, να μπουν σε social media και να τους τεινάξετε τις γελίες απόψεις στον αέρα από αυτά τα ανώμαλα ζώα. Οι Έλληνες ευρωβουλευτές ψήφισαν να μπει η πηγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς το ακούτε, αν δεν γίνει Έλληνες, δεν το βλέπετε ότι δεν γίνει Έλληνες. Και τώρα έχετε τη μεγάλη ευκαιρία να μπουν οι ευρωβουλευτές Έλληνες, που μπορεί να είναι ο καθένας που είναι Έλληνας. Δεν χρειάζεσαι άλλη ταυτότητα για να πας Ευρωβουλή. Αρκεί να είσαι Έλληνας. Αρκεί να καταλάβεις την πατρόα ουσία σου και να θέλεις το συμφέρον της Ελλάδας σου και το δικό σου. Τίποτα παραπάνω δεν χρειάζεται για να πας. Τα άλλα όλα είναι μπροστά σου. Τα βρεις. Έχουν κάνει τόσα πολλά που όπου και να περπατήσεις τα σκοντάφτεις στις γελιότητες. Άρα, ναι, είμαστε συνέτεροι. Τελικά δεν ξέρουμε πόσο συνέτεροι είμαστε. Ξέρετε πόσο συνέτεροι είμαστε. Δεν ξέρετε. Είχε δίκιο ο Χρήστος που λέει: χρωστάνε όλοι. Χρήστο, παιδί μου, έχω τη λίστα όταν ξεκίνησα για το χρέος της Ελλάδος. Και αυτό το ζαβό, ο Γιούγκερ που εκπροσωπεί, υποτίθεται το Λουξεμβούργο, ήταν 4,5 εκατομμύρια το κάθε, ο κάθε κατακεφαλή. Τώρα τα ρίξανε. Αλλά έχω και τα παλαιά. Και λέω CIA για να ξέρετε ότι CIA, πέρα από τις ταινίες των Εβραίων, είναι μια οικονομική μυστική υπηρεσία του πλανήτη για τα παγκόσμια ταμεία. Για να μην κλέβουν οι δυνάστες, οι πολιτικοί και οι αξιωματούχοι. Άσχετα που αυτοί κλέβουν πιο πολύ από όλους. Και τελικά πουλάνε όλοι ναρκωτικά και πρέζα η CIA. Αλλά θα τα βρούμε στο τέλος. Τώρα τι να βρούμε. Κάτσε να περπατήσουμε όπως πρέπει. Αυτή την υπηρεσία ήταν ένα χαμένο γραφείο το οποίο το αναστηλώσαμε το 1944, αν δεν το ξέρετε. Δεν υπήρχε από κατακλυσμού κόσμου. Και τη φτιάξαμε για να προσέχει τα παγκόσμια ταμεία των μεγάλων συμφωνιών από την Bretton Woods και δόθε. Άρα ρε παιδιά, έχει γίνει τίποτα από αυτά. Τι γίνεται τώρα, βάλαμε 28 χώρες μέσα, μάλιστα. Δηλαδή τις αγοράσαμε. Η κοινοπραξία τις αγόρασε. Πάει σε μια φτωχιά Αίγυπτο Βουλγαρία, που είναι 2 φορές σαν την Ελλάδα και είναι 5 εκατομμύρια όλοι και 2,5 εκατομμύρια είναι Ρωμά, και κάτι Σλάβοι και κάτι γύρω-γύρω, και Έλληνες που είναι μέσα, γιατί έχει και Έλληνες. Ναι, και τους έβαλε σε δικασία. Τους αγόρασε την κυβέρνηση, κλείδωσε τα πάντα, αγόρασε τους πολιτικούς, μασονοποίησε όσους μπορούσε και έχει και χώρα. Και φτιάνει τη Βουλγαρία ή η Ευρώπη με δικά μου λεφτά, γιατί δικά της δεν έχει. Δηλαδή, ότι εισπράττει από τους φόρους μας, πάει κλείνει μια συμφωνία με τη χώρα και οι εταιρείες των σιωνόσπορων και όλων των γελίων υπανθρώπων κάνουν business όλες αυτές τις χώρες και ό,τι φόρος έρχεται στην Ευρώπη ουσιαστικά είναι η πλατφόρμα για να κάνουν τις δουλειές τους. Αυτό πρέπει να σπάσει και θα σπάσει. Τέλος τα μονοπόλια και τέλος οι γελιότητες. Και αυτή τη χώρα τη φτιάχνουμε εμείς με τα λεφτά που δίνουμε. Αλλά εμείς, σαν χώρα την Ελλάδα, είμαστε ένα γυφτομπουρδέλο. Που κοντεύουμε να μείνουμε σε σκηνές, σαν τη μεγάλη γιορτή των Αιγυπτοεβραίων, που μάθανε να φτιάχνουν σκηνές τα ζώα και από τότε έχουν και τη γιορτή τη σκηνοποιία. Στο διάλο το σπόρο σας, γεννήματα έχιδας. Αλλά θα τα δούμε τώρα αυτά τα ζώα τι κάνουν. Και μιλάμε για Ευρώπη. Και αυτή η Ευρώπη είναι μια χαζαροκρατούμενη εβραϊκή γελιότητα και την αφήνουμε εμείς οι άνθρωποι. Που θέλουν όλα ξύλωμα από εκεί πάνω να φύγουν όλα, να καθαρίσει στη ρίζα όλος ο τόπος και να μπουν πραγματικοί άνθρωποι να διοικήσουν ένα πραγματικά οργανισμό κοινοπραξίας των Ευρωπαίων. Αλλά τώρα που χαλάει σούπα, το έχουμε ξαναδεί, βλέπουμε στην Ευρώπη λοιπόν να εισραίουν ορδές, τι, Συρίων. Είχε πόλεμο η Συρία. Και γιατί στην Ελλάδα έχουμε 2 εκατομμύρια Πακιστανούς. Με τη Συρία είχε πόλεμο. Συρίους δεν έχουμε, 2 εκατομμύρια Πακιστανούς έχουμε. Μπαγκλάντες, ό,τι άλλο θέλεις. 99 ράτσες. Τελικά η Συρία έχει πόλεμο, αλλά το Πακιστάν έρχεται. Και κάνει και ανακοινώσεις να κατεβάει και βουλευτικές. Δεν καταλαβαίνεις το σχέδιο της Ευρώπης. Τελικά ποιος διαλύει την Ευρώπη. Η ίδια η Ευρώπη. Γιατί επιτρέπουμε σε αυτά τα ζώα να διαλύουν την Ευρώπη μας. Και μιλάμε σαν Έλληνες άνθρωποι που έχουμε τα δικαιώματα στην Ευρώπη. Γιατί η Ευρώπη είναι των Ελλήνων και είναι Ελλάδα και είναι κόρη του Διός. Δεν είναι καμιανού Χαζάρου, καμιανού Χριστού, καμιανής Παναγίας, καμιανής Σάρας, Μάρας και το κακό μεταμπάντημα. Γιατί δεν τους επιτρέπουμε. Και εγώ μιλώ και για όλους τους ευρωβουλευτές και ανθρώπους που μένουν. Στην Αγγλία, στη Γαλλία, στη Γερμανία. Δεν έχει μόνο Χαζάρους η Γερμανία, έχει ανθρώπους. Αλλά και εκείνοι αν θέλουν να γίνουν άνθρωποι, ας γίνουν. Αλλά πρέπει να κόψουν όλα αυτά τα κεφάλια της Λενέας Ήδρας. Δεν γίνεται αλλιώς. Πάμε παραπέρα. Πάμε παραπέρα λοιπόν σε μια τεράστια Ευρώπη η οποία θέλει να δίνει σε χώρες και να φτιάχνει χώρες που δεν υπάρχουν ως ανύπαρτες.
υπάρχουν αυτή τη στιγμή ανύπαρτες χώρες. Η Νορμανδία, η Φιλανδία, που είναι μόνο μυστικές υπηρεσίες και ηγέτες μυστικών υπηρεσιών. Δεν παράγουν τίποτα. Και μου τις λένε πολιτισμένες. Από πού? Κάναν φλούτα από πού? Από τις πέτρες που πουλάγανε? Που δεν έχουν ούτε να φυτέψουν για να φάνε? Η Ολλανδία έγινε πλούσια από την Κολοτουλίπα? Πώς το καταλαβαίνετε? Εξηγήστε μου, ρε παιδιά, να καταλάβω. Πού είναι ο πούτος του Βελγίου? Α, τις τουλίπες? Τι στο διάλογο παράγει το Βέλγιο, μωρέ? Με τι λεφτά έγινε? Με τι πλούτο έγινε? Και ποιο ήταν το Βέλγιο και ποιες είναι οι Βρυξέλλες? Θέλω να μπείτε στις Βρυξέλλες μέσα και να δείτε τα κτίρια. Όλες οι Βρυξέλλες είναι της Ενωμένης Ευρώπης. Αν δεν υπήρχε Ενωμένη Ευρώπη συμφωνία, δεν θα γίνονταν οι Βρυξέλλες. Και πέστε μου, ποιος είναι ο πλούτος και τι παράγετε και τι έχετε και τι έχετε κάνει τόσα χρόνια? Και πούντος. Άρα λοιπόν, θέλω να πάμε σε ένα μεγάλο κομμάτι, γιατί είπε σε μια συγκεκριμένη Πατσαλίδου ή κάποιος από εσάς. Και έτσι δημιουργήθηκε η Κεντρική Τράπεζα. Άμελα ποτέ δημιουργήθηκε η Κεντρική Τράπεζα? Τελικά είναι δικιά μας η Κεντρική Τράπεζα. Τελικά η τράπεζα της Γαλλίας, η κεντρική, που είναι του Rothschild, ως δυνάστης στη Γαλλία. Είναι σκλαβωμένη η Γαλλία, είναι σκλαβωμένη όλη η Ευρώπη, είναι σκλαβωμένα όλα τα κράτη. Και αφήνεται μερικά δικά τους υβριδιακά σπέρματα να μας κυβερνούν αυτά τα ζώα. Η Κεντρική Τράπεζα της Γαλλίας κάνει χρέη Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης. Δεν έχεις Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης, αγαπητέ μου Ευρωπαίε. Και εδώ έχεις καταλάβει. Το δυστύχημα το δικό τους είναι ότι η Κεντρική Τράπεζα της Γαλλίας χρωστάει σε μένα και στο έθνος μου και στο γένος μου από τις μετοχές της Ανατολής, γιατί από εκεί έγινε η Ευρώπη, έτσι όπως αυτή την αναγνωρίζετε. Και τώρα θα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Άρα δεν έχουμε Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης. Έχουμε την Κεντρική Τράπεζα της Γαλλίας που μας κάνει ακόμα κουμάντο. Αλλά έτσι σου είπαν, έτσι λες. Άρα είναι πολλά τα προβλήματα που πρέπει να λυθούν σε μια πραγματική Ευρώπη, αν θέλουμε να έχουμε Ευρώπη. Και βεβαίως, είδατε εσείς πουθενά ειρήνη στην Ευρώπη μέσα? Ποια ειρήνη? Επειδή κάναμε νέα σύνορα, αυτό βολεύει αυτά τα ζώα για τις συναλλαγές τους. Εσένα πού σε βόλεψε? Πού σε βόλεψε και να βάλουμε και τα σύνορα της Ευρώπης που είναι? Γιατί αυτοί θα συνεχίσουν να ανοίγουν το κοινοπρακτικό, γιατί είναι, η Ευρώπη για αυτούς είναι business. Δουλεία, δυναστεία και business. Δεν έχει κάτι άλλο μέσα της. Και ό,τι νόμος είναι ασφαίνεται ανθρώπινος, είναι απανθρώπινος και μπορώ να σου το αποδείξω. Γελία, λες και γράφουν μικρά παιδιά τους νόμους που έχω ασχοληθεί με το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Και φυσικά, αν υφίσταται κάτι ανθρώπινο, δεν εκτελείται. Καταρχάς, καμία στην Ευρώπη δεν έχει πιστοποιηθεί, άμα το θέλετε, και να εκτεθεί παντού τα δικαιώματα του ανθρώπου, τα δικαιώματα των παιδιών, τα δικαιώματα των ζώων. Έχουμε γεμίσει ζωόφιλους. Και γαμάνε όλα τα ζώα, τα πήδαν όλα μαζί. Ποτέ να παντρευτούν, να κάνουν παιδιά, να κάνουν τι θέλει. Αλλά τελικά είναι ο ζωόφιλοι. Δεν ξέρω τελικά πού πάει αυτή η ιστορία. Τελικά όπου ακούς ζωόφιλο είναι ασθένεια. Κάτι ασθένεια έχει. Αλλά δεν έκανε και τίποτα να βγει ένα νόμο για τα ζώα. Πραγματικά να βγει για τα ζώα. Δεν έχει βγει τίποτα. Καταρχά δεν έχει βγει για τα παιδιά. Για να φροντίσει για το παιδί που έρχεται ένα άνθρωπο σε αυτόν τον πλανήτη να ζήσει, να μεγαλώσει. Και αν τον βιάσει, αν τον πηδήξει, αν του κάνεις όλες αυτές τις ανομαλίες, τις εσχρές, τις ασθενικές, τις μολυσματικές που κάνεις, δεν υπάρχει, δεν μπορεί να έχω άνθρωπο. Και αυτός ο άνθρωπος δεν θα μπορεί να ζήσει, να βιώσει, δεν θα μπορεί να επιφέρει τίποτα, αλλά ούτε και να δημιουργήσει. Άρα να σκοτώνει σε τη γενέση του. Πέραν τα όλα τα δόγματα που σκοτώνουν όλους τους ανθρώπους και στο σαρκείο, αλλά και στην ψυχή, από την ώρα που γεννιούνται. Σε ποια Ευρώπη να μιλήσουμε λοιπόν? Ή που σε βρίζουν οι Ιταλοί, ή που σε βρίζουν οι Γάλλοι, ή που σε βρίζουν οι Γερμανοί, ή που μας πουλάνε μαγιά οι Βέλγοι, ή οι Χαζάροι, οι Ολλανδοί. Οι Εγγλέζοι που δεν ξέρουν αν είναι Εγγλέζοι, αν είναι Βρετανοί, αν είναι United Kingdom. Εξηγήστε μου για ποια Ευρώπη μιλάμε. Θέλω να... Μπορείς να πεις λίγο για το ΦΠΑ που πηγαίνει από τις τσέπες των Ελλήνων και που βρίσκονται όλα αυτά τα κεφάλαια που τα χρησιμοποιούν στην ουσία όχι για την ευημερία των πολιτών αλλά για την ευημερία των αριθμών και των τραπεζών. Ακριβώς το ΦΠΑ, εντωμεταξύ όλος ο φόρος και άλλοι φόροι, όχι μόνο το ΦΠΑ, πηγαίνει για τη συγκρότηση της κοινοπραξίας της Ευρώπης. Άρα βρήκαν ένα νόμο να σε βάλουν σε μια Ευρώπη και να εισπράττουν φόρο 28, 27, 45 θυμάμαι κάποια στιγμή, 25 το Βέλγιο είχε παλιά. Όταν εμείς είχαμε 19, 18, το Βέλγιο 25. Θέλω να πω ότι λιτζάρουν όλους τους ανθρώπους και τον εθνικό πλούτο των ανθρώπων
και κάνουν χρήματα. Αυτά κάποια στιγμή όλοι πρέπει να αναζητήσουμε πού έχουν πάει αυτά τα λεφτά. Δεν έχουν αυτοί να σου πούνε πού τα έχουν πάει. Σας έχω ξαναπεί. Όλα αυτά τα ανάπηρα, αποστατικά, γελία, υβρίδια παιδιά, που εσείς τα θεωρείτε ελίτ και δίθεν αξιωματούχους, είναι άπλητοι. Είναι και ανόητοι. Δεν μπορούν να καλύψουν αυτόν τον πλούτο. Θα σου πούνε πού τον έχουν φάει και θα κάνουν τεράστιες κινήσεις να μην τους αποκαλυφθεί, να μην σου αποκαλυφθεί. Γιατί όταν τον αποκαλύψεις, είναι τεράστιες οι τιμωρίες, το λιτζάρισμα που θα φάνε. Έχουν κατακλέψει τα πάντα. Κλέβουν και δυναστεύουν τους ανθρώπους. Με χιλιάδες τρόπους. Όλα τα δόγματα, όλες οι μασονίες, δεν έχει σημασία, όλες οι πολιτικές. Μα σας είπα, οι ευρωβουλευτές σου, οι Έλληνες που έχουν προβλήματα με αυτό το χαζαροκράτος στην Τουρκία που έχει κατσικωθεί στην ελάνια γη της Ιωνίας, ψηφίσαν αυτά τα ζωντανά να μπει η Τουρκία, αυτό το μόρφωμα που δεν είναι τίποτα, μια εταιρεία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν σου λέει τίποτα. Απ' την άλλη, όλο το πλούτο των κρατών αυτών, των 28 θα πω όπως μου το πει η Συνελληνίδα, έχουν παραδώσει αυτά τα 28 κράτη τον πλούτο τους σε εβραϊκά γελία χέρια αυτών των κλεφτών, αυτών των δολοφόνων, για να τους κάνει κουμάντο το ευρώ. Άρα αντιλαμβάνεσαι, πήγες σε έναν κλέφτη, σε λοποδίτη, σε εβραίο γελίο χαζάρο να του δώσεις τον πλούτο σου, αφού αυτός είναι εκπεπιθήσεως από τότε από το σπέρμα του Γιαχφέρο σε κλέβει. Και το λέει και στα βιβλία του, όπως το διάβασα μια φορά. Και του δώσες μωρέ το πλούτο σου να σου κόβει το ευρώ. Κόβει όσα θέλει. Κάνει ό,τι γουστάρει και τι θα του κάνεις. Σου έχει και τη δικαιοσύνη, σου έχει και τα παγκόσμια δικαστήρια, σου έχει και τα δικαστήρια στη Χάγη. Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος στα δικαστήρια της Χάγης. Ό,τι αποφάσεις βγάζει το δικαστήριο της Χάγης είναι γελίες απανθρώπινες. Αν δεν ξυλώσεις αυτά τα θέμελα, επειδή είσαι άνθρωπος και επειδή διευθύνεις ανθρώπους, δεν κάνουμε τίποτα. Άρα, αγαπητοί μου, αυτός ο πλούτος λοιπόν πάει σε αυτά τα χέρια και σου κόβει το ευρώ. Και σε αξιολογούν, άκου να δεις, σε αξιολογούν αυτά τα όργια. Αυτά τα άνομα, ανόητες, αυτοί οι ασταθές κατασκευές αξιολογούν. Και σου λένε τι χρωστάς. Και τους έχεις στον πλούτο σου τώρα, έτσι. Και αυτοί δεν έχουν τίποτα, μόνο κλέβουν. Είναι δυνατόν να μην ξεσηκωθεί όλος ο κόσμος. Να τους γδάρει ζωντανούς. Πρόεδρε, τόσα χρόνια νομίζαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βοηθάει την Ελλάδα για να φτιάξει υποδομές και να μπορέσει να γίνει πραγματικά. Τι σου έδωσε, κόρη μου, τι σου έδωσε, πες μου, τι σου έδωσε. Πες μου. Και βλέπουμε ότι όλοι αυτοί οι δρόμοι και όλα αυτά εδώ τα αεροδρόμια που γίνανε στην Ελλάδα και ακόμα και η γέφυρα του Λατηρίου, πληρώνει ο Έλληνας ακόμα. Όχι, όχι, όχι. Πάμε λίγο να καταλάβει. Λίγο. Για πες μου ένα έργο που σου έδωσε, Λεβέντη μου, πες μου ένα έργο που σου έδωσε. Ένα. Ένα, πες μου ένα έργο που έχει γίνει επί Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θες να μιλήσουμε για τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Άκου, επειδή μιλάτε με έναν άνθρωπο και την χάνει να είμαι πρόεδρός σας και την χάνει να έρχομαι, σας είπα, από ένα πολύ μακρύ δρόμο. Ακούστε με καλά τι θα σας πω για τη γέφυρα του Ρίου Αντιρίου. Μετά εσείς θα βάλετε τη λογική σας και θα δείτε πως έχουν γίνει όλα τα έργα και δεν γίνεται και δικά σου. Άκουμε. Όταν η γέφυρα λοιπόν είπαν ότι θέλουν να βγάλουν και να στήσουν τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου και ξεκίνησαν να δέχονται προσφορές. Αυτό είναι ένα σχέδιο το οποίο είναι για να βγάλουμε χρήματα πριν ακόμα τη φτιάξουμε. Αυτό το σχέδιο όλο. Δεν υπάρχει κανένα δημόσιο έργο, κανένα, δεν μιλάω από τα μικρά, σε τέτοια ενδέλεια που να μην βγουν τα χρήματα πριν γίνει το έργο. Τι γίνεται τώρα. Άρα λοιπόν, όταν προτίθηκε η Ελλάδα και λέει ποια εταιρεία θα το κάνει, δώσανε προσφορές οι Γάλλοι. Λες τη λέξη Γάλλους, αλλά ουσιαστικά είναι μια γαλλική, εβραϊκή εταιρεία. Έτσι θα το καταλάβεις. Δεν υπάρχουν Γάλλοι. Ποιος Γάλλος. Δηλαδή, τώρα μια ελληνική εταιρεία, τι εννοείς. Η εταιρεία από το χωριό είναι μια εταιρεία πολύ σκελετωμένη στη χώρα με πολύ μεγάλη διαφθορά, άμα το θέλετε, στην πολιτική ζωή της χώρας. Αλλιώς δεν υπάρχει τέτοια άλλη εταιρεία να αναλαβεί. Τι γίνεται τώρα. Ούτε τι μας πειράζει. Θα σου πω όμως τι συμβαίνει. Έτσι λοιπόν, όταν ξεκινά το έργο, βγαίνει ένα έργο ότι θα είναι 6 δισεκατομμύρια. Ας πούμε ένα νούμερο, 10 δις. Η γέφυρα κόστησε τότε, αν θυμάμαι, 1,5-3. Ωραία. Ξεκινάμε λοιπόν. Από τότε που ξεκίνησε η προσφορά του έργου μέχρι να δοθεί στους Γάλλους, πέρασαν 5 χρόνια. Από την ώρα που έγινε το πρώτο συμβόλαιο μέχρι να ξεκινήσουν οι Γάλλοι, πέρασαν 8 χρόνια.
Μέσα στα 8 χρόνια τι είναι, με το υπογράψει μια εταιρεία με ένα κράτος όπως η Ελλάδα και όπως οποιοδήποτε κράτος. Αυτό που σας λέω, αυτό που σας λέω τώρα συμβαίνει παγκόσμια, δεν συμβαίνει στην Ελλάδα. Αυτό είναι ρυθμός, άμα το ξέρετε, άμα θέλετε, της ίδιας της διαδικασίας της οικονομικής πολιτικής των έργων. Με το που υπογράφει λοιπόν η γαλλική εταιρεία, αμέσως, τη συνάψει συμβόλαιο, αμέσως ζητάει μια εγγυητική επιστολή κρατική. Που λέει, όταν ακούτε εγγυητική επιστολή κρατική, σημαίνει cash flow money, που σημαίνει για το ένα κράτος, όπου και να πας, την κάνεις ρευστό. Αμέσως λοιπόν, και πόσο είναι το έργο, 6 δις, πολύ ωραία, 1,5-3. Παίρνει μια εγγυητική 1,5-3, 5 χρόνια πριν, η οποία είναι ότι αυτή η εγγυητική καλύπτει την ασφάλεια του έργου, ότι δεν θα γίνει πόλεμο, δεν θα πάρει φωτιά, δεν θα την γκρεμίσουν. Καλύπτει πολλά πράγματα που το κράτος πρέπει να διατηρήσει, γιατί ο επενδυτής, εργολάβος που θα έρθει στην Ελλάδα να φτιάξει το έργο, δεν πρέπει μέχρι να αποπληρωθεί και να πάρει τα χρήματά του. Χρήματα όμως δεν υπάρχουν, διότι η γέφυρα θα γίνει για 50 χρόνια. Για 50 χρόνια θα παίρνουν διόδια. Έτσι λοιπόν έχουμε έναν επενδυτή Γάλλο. Έλα που δεν είναι επενδυτής, είναι κουνέλι, είναι ζωντοβολάκης. Είναι ανόητο, αλλά απλά έχει το σύστημα που τον βολεύει. Και εκεί πρέπει να είσαι μασόνος, πρέπει να είσαι σιωνόσπορος, πρέπει να είσαι μπουρδελόσπορος για να πάρεις το έργο. Τι γίνεται τώρα? Ακούτε αυτή τη φρασιολογία, γιατί πρέπει πραγματικά να μπει στη ψυχή σας τι γελία μορφώματα είναι αυτά. Και σας το παίζουν ελίτ. Γι' αυτό σας είπα, θα γονατίσω την ελίτ μπροστά σας. Αυτά είναι ζώα. Τι κάνουν? Την ώρα λοιπόν που εσύ δεν μπορείς να πάρεις, εγγυητική επιστολή για 100 δολάρια, έτσι. Αλλά αυτά πήραν 1,5-3 εγγυητική. Αμέσως έχουν τη μεγάλη τους τράπεζα στη Γαλλία ή στη Γερμανία που θα την κάνει μετρητό. Γιατί αυτή η εγγυητική επιστολή θα είναι μέχρι να τελειώσει το έργο. Άλλα 10 χρόνια. Δηλαδή θα είναι μια εγγυητική δεκαετία. 1,5-3 το παίρνεις τώρα, θα ξεκινήσεις το έργο στα 5-6-8 χρόνια. Στα 8 χρόνια που θα πας, θα πεις παιδιά, πέρασαν και 5 χρόνια, έχουμε το σίδερο ανέβηκε, το τσιμέντο ανέβηκε, το 1,5-3 θα γίνει 3, 4, 5, 7, 8, 9, όσο το οδηγήσουν αυτοί με τις προμήθειες μοιρασμένες. Και μια χαρά. Αυτά τα χρήματα την ώρα που παίρνεις την εγγυητική στα χέρια σου, μια άλλη εβραϊκή χαζαροτράπεζα που είναι πάλι στο σύστημά σου, την κάνει μετρητό και παίζεται στη διατραπεζική. Επειδή είναι για έργο κοινής ωφέλειας με άδεια από τη Federal Reserve, χωρίς φόρο, χωρίς humanitarian, γιατί συνήθως τα προγράμματα αυτά έχουν και humanitarian για να αποδώσει, αλλά είναι ήδη humanitarian για την γέφυρα. Οπότε μπορείς να παίξεις ανάλογα με τον trader τι παίζεις και μπορείς να κάνεις και 1000% το χρόνο και 500% το χρόνο μεταξύ των λεφτά του, του κράτους μου, τα δικά μου. Το έργο δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Θα ξεκινήσει σε 5 χρόνια. Θα ψωνίσουμε υλικά, θα βρούμε αυτά που τα εργαλεία που χρειαζόμαστε, θα παραγγείλουμε, θα κάνουμε αναπροσαρμογή των τιμών. Έχει δουλειά να κάνει. Θα μοιράσουμε προμήθειες, θα πληρώσουμε αυτούς, θα στήσουμε εργοτάξιο. Δεν βιαζόμαστε. Γιατί άμα βιαστούμε, χάνουμε λεφτά. Ενώ όσο πιο αργά το κάνουμε, έχουμε ένα κεφάλαιο 1,5-3 στα χέρια μας και μετά που θα γίνει και 2 στην αναπροσαρμογή και 3 και θα παίζουμε στη διατραπεζική. Και χωρίς να κουνάμε το δαχτυλάκι μας, χωρίς να χτίζουμε ένα τούβλο, θα οικονομάμε 200% και 300% το χρόνο και 500 και 1000 σε περιπτώσεις και 2000 θα πω. Κυμαίνεται αυτό ανάλογα τον trader και τη διατραπεζή και τις ανάγκες του πλανήτη και θα κερδίζουμε. Δηλαδή θα έχουμε βγάλει 50 φορές το έργο και κάποια στιγμή θα φτιάξουμε και το έργο. Και θα τους βάλουμε και ένα αφέση του πολίτη να πληρώνει 15-20 ευρώ που δεν θα μπορεί, θα θέλει να πάει κολυμπώντας. Αλλά τι μας νοιάζει εμάς? Αν βάλεις τα εισιτήρια με τα χρόνια που είναι η γέφυρα και με τη διέλευση, θα δεις ότι τα εισιτήρια δεν ξεπληρώνουν το έργο. Αυτό δεν μας έκανε κανένα καλό η Ευρώπη. Η τεχνική εταιρεία μαζί με μηχανισμούς ευρωπαϊκούς που έχουν κάνει χοντρά πορτοφόλια και μερογάματο στην πλάτη μου με τα δικά μου λεφτά της εγγυητικής που τους έχω δώσει, που αυτή τη διεργασία θα μπορούσε να την κάνει η διατραπεζική η ίδια η Ελλάδα. Του πει Ελλάδο, θα το κάνω εγώ αυτό. Λοιπόν, πάρε τα λεφτά αυτή τη γέφυρα. Έχει τέτοια έλαβα εδώ. Γιατί να το κάνει? Αφού δεν θέλει να το κάνει, γιατί δεν υπάρχει κανείς Έλληνας εκεί μέσα και δεν υπάρχει κανείς με μυαλό εκεί μέσα. Είναι μόνο μαριονέτες δακτυλίων αυτά που τους λένε. Αν αυτό το καταλάβατε, τι σας λέω, έτσι είναι όλα τα έργα. Και πρέπει να καθυστερεί το έργο, γιατί αυτό σημαίνει κέρδη για κάθε εταιρεία και για τα πρακτόρια όλα που είναι από πίσω, που είναι χιλιάδες τα μεροκάματα και μισθοί
και οι διαβιβάσεις που φεύγουν για όλη αυτή τη διαδικασία. Σε ασφάλειες, μετά. Άρα αν βάλετε το εισιτήριο της γέφυρας επί τα 25 χρόνια, θα δείτε ότι η γέφυρα δεν μπορεί να αποπληρωθεί, ούτε να πληρώσει μισθούς της, ούτε τη συντήρησή της. Στα 25 χρόνια θα είναι έτοιμη να πέσει και θα θες όλα λεφτά να τη φτιάξεις. Αλλά τούτα τα ζώα έχουν βγάλει 50 φορές επάνω, τους έμεινε και το έργο, σου πήραν και τα λεφτά και ο πολίτης δεν περνάει. Τελικά, ρε παιδί μου, υπάρχει και ένα κοινωνικό έργο. Θες να μου πεις λοιπόν ότι τέτοια έργα είναι πολλά. Βέβαια, καταλάβες τώρα. Έτσι έγινε και η Εγναντία. Έτσι έγινε η Αττική Οδός. Έτσι γίνανε τα αεροδρόμια. Ρε, καταλαβαίνεις. Και έχει και επιδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι επιδότηση. Τελικά σου λεφτά είναι, ρε, η επιδότηση. Τι είναι. Και μετά γίνεται συνέπειρος η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λες και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είμαι εγώ. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια οντότητα πάνω από μένα. Και δεν έχω καμία σχέση μαζί της. Απλά εμένα με αρνέγει, με βιάζει, με δυναστεύει και εγώ λέω ότι ανήκω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακούστε ρε όλοι εκεί έξω. Εμείς είμαστε η Ευρώπη και θα το καταλάβετε καλά. Και πρέπει να καταλάβετε όλος ο κόσμος ποια είναι η Ευρώπη. Εμείς δεν είμαστε η Ευρώπη. Δεν είναι μια εταιρεία. Και η κοινοπραξία είναι με τα κράτη, η μέλη που σημαίνει με τους λαούς, δηλαδή με τους ανθρώπους. Αν δεν καταλάβατε, γι' αυτό σας ζήτησα και είπα ότι αυτή τη φορά οι ευρωβουλευτές μου θα πάρουν το κοινοπρακτικό. Όταν δείτε το κοινοπρακτικό, θα δείτε τι μας χρωστάνε, αλλά και θα δείτε και τι αγητίες έχουν υπογράψει εκεί μέσα. Ως δούλο και σκλάβος έχει η Ευρώπη. Όχι ως άνθρωπο που ζεις και αυτή εργάζεται για σένα. Εσύ εργάζεσαι για αυτή την κοινοπραξία, ενώ είναι η δικιά σου, φαίνεται ξένη προς τα σένα και σε κυνηγάει εχθρικά. Και φυσικά κάνει και προπαγάνδα μέσα στα κράτη-μέλη. Α, ποιος ο νόμος και ποιο κοινοπρακτικό λέει να κάνεις προπαγάνδα? Δεν κάνει προπαγάνδα η Γερμανία απέναντί μας? Δεν κάνει προπαγάνδα η Αλβανία απέναντί μας? Πού στήριξε λοιπόν η Ευρώπη? Τότε τι θέλω την Ευρώπη? Καλά, χρειάζομαι μια ξεφτυλισμένη Ευρώπη χαζάρων για να δίνω το 28% γαμώ το σπίτι σας και το σπέρμα σας. Και κάθε κερατάς μέσα σύνορα που μου λέει τη γελιότητα. Άρα τι Ευρώπη έχω, ρε? Ούτε μια Ευρώπη τώρα με τον Σκοπιανό και τούτα εδώ τα ζώα που υπογράφουν τη Συμφωνία των Πρεσπών. Και ποια συμφωνία, όχι τις Πρέσπες, και του Ισραήλ τη συμφωνία να υπογράψετε λαμόγια, ευρεοσπέρματα, θα με δείτε μπροστά σας, θα το καταλάβετε όλο μαζί. Ούτε μια η Ευρώπη, γιατί δεν τα κάνει Ευρώπη, γιατί δεν τα κάνει Συμβούλιο Ευρωπαϊκό να μιλήσει. Δεν μιλάτε ρε στην Έλληνες. Είδατε κανένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να μιλήσει? Λέει εκείνος ο ξεφτυλισμένος ο Τούρκος, εδώ λέει παιδιά το Αιγαίο το μισό είναι δικό μου. Μίλησε κανένα Ευρώπη, μίλησε. Έχουμε τόσες υπηρεσίες που έχουμε με δικά μας λεφτά στερεώσει. Μίλησε καμία. Είδατε να μιλήσει καμία? Όχι. Είδαμε ότι οι συνεταίροι αυτή τη στιγμή μας κλέβουν και μας έχουν κάνει τη ζωή ακόμα χειρότερη, γιατί το ένας πολίτης... Χρήστο μου, ρωτάω ένα πράγμα. Είμαστε μια εταιρεία και... Χρήστο, άκουσε με. Εάν πάθει κάτι το ευρώ, δηλαδή τη στιγμή που έχουμε μια κοινοπραξία του ευρώ και τον πλούτο μας, που σημαίνει μας ενδιαφέρει όλους μαζί, προστατευόμαστε όλοι μαζί γιατί έχουμε κοινό ταμείο. Δεν ξέρω, το καταλαβαίνετε. Είναι συγκεκριμένο. Μένουμε σε ένα σπίτι. Θέλοντας και μη γουστάρει, δεν γουστάρει ο καθένας τον άλλον, πρέπει να προστατεύουμε το σπίτι μας. Νομίζω το σπίτι μας είναι Ευρώπη. Ωραία. Και ρωτάω, τα σύνορα της Ελλάδος είναι σύνορα Ευρώπης, ναι ή όχι? Αν δεν είναι, δεν ξέρω τι κάνω στην Ευρώπη. Γιατί δεν θέλω να στην Ευρώπη? Να μου δώσω τον πλούτο μου να πάω να πνιγείτε όλοι μαζί. Χαζαρό σκυλά. Πέσε μου, γιατί πληρώνω τόσα χρήματα στην Ευρώπη τόσα χρόνια. Μου έχετε πει το αίμα και έχω παραδώσει τον πλούτο μου και έχω ένα χαζάρο σαν και εσάς απέναντί μου και του παίρνετε και το μέρος. Και δεν σας βλέπω και πουθενά δηλαδή. Δεν σας είδα και πουθενά. Ούτε να μιλήσετε. Τι περιμένω να πεις καλή κουβέντα? Όλα υποχρεώσεις σου είναι ρε Ζωντόβολο. Γιατί στην Ευρώπη ακόμα και στρατό δίνουμε, να ξέρεις. Στο γύρο στρατό και στη γύρω αστυνομία. Αλλά και στο ΝΑΤΟ. Όπως και για τον ΝΑΤΟ να ερωτηθώ. Έχει υποχρεώσεις στο ΝΑΤΟ απέναντι στην Ελλάδα. Και κοιτάτε να τις πάρετε τώρα στα σοβαρά τις υποχρεώσεις σας. Ζωντόβολα, που σας πληρώνω στρατό, βόμπες, σφαίρες και την παρουσία μου στον ΝΑΤΟ. Ελάτε λοιπόν να μας πείτε. Έχει σημασία λοιπόν να καταλάβουμε τι λένε. Αν δεν καταλάβεις ποιος είσαι, γι' αυτό σας λέω πάντα, να καταλάβεις ποιος είσαι, να καταλάβεις ποιος είναι ο εχθρός και τι έχει κάνει για σένα. Πρόεδρε, ναι. Εδώ έχουν... Αυτό η Ευρώπη δεν πρέπει να το δει, μιας και μιλάμε τώρα επάνω σε αυτό. Υπάρχει Ευρώπη. Βγήκε μια επιστολή, Πρόεδρε. Βγήκε μια επιστολή την οποία τη μοιράζουν στην Ελλάδα και λέει: το Πάσχα φτάνει, μουσουλμάνοι σύντροφοί μου. Όλοι κάνουμε αποχή από την γιορτή των άπιστων
και μαζευόμαστε για διαμαρτυρία κατά της βλασφημίας στο Σύνταγμα, ώρα 12.30 και μέρα Κυριακή. Φέρνουμε πανό, σημαίες και τις φορευκές μας, ώστε να δείξουμε στους χριστιανοφασίστες ότι δεν είναι μόνοι τους σε αυτή την χώρα. Ναι ρε εσύ Πελαγία μου, έλα. Αυτό είναι εσωτερικό θέμα, γιατί να το λύσει η Ευρώπη? Για αστυνομία δεν έχεις, εισαγγελέα δεν έχεις? Εφόσον είναι όλοι κρατημένοι και είναι όλοι σκελετωμένοι και σφιοκάμπτες, γιατί να μιλήσουμε? Για τα σύνορα, για παράδειγμα, λέμε, που είναι της Ευρώπης. Αφού σε πληρώνει η Ευρώπη. Αυτά τα παιδιά όλα είναι μια συμμορία όλοι μας. Η Ευρωπαϊκή Συμμορία με την Ελληνική Συμμορία συνδέονται με τις ιστορές των Μασόνων και με όλα αυτά τα ευρεοσπέρματα. Άρα, γιατί να μιλήσει η Ευρώπη, όταν η Ευρώπη λέει στην Ελλάδα, κράτα και αυτά τα λεφτά τους κρατάς εκεί. Σε δουλεύουν δηλαδή. Και γενοποίησε τους. Δηλαδή, δεν αντιλαμβάνεσαι ότι κουμάντο στην Ελλάδα κάνει η Τρόικα. Πού είναι η Τρόικα να μας πει που την έχει φέρει η Ευρώπη? Πού είναι? Δηλαδή, ο δανειστής τώρα είναι ευχαριστημένος με αυτή την οικονομική μας κατάσταση? Πώς θα πάρει τα λεφτά του, υποτίθεται? Όλα είναι στραβά, όλα είναι ψεύτικα, γι' αυτό φαίνονται έτσι. Αλλά εγώ πάω και σε πιο μεγάλο θέμα. Απέναντι σε Τουρκία, σε Αλβανία, σε Σκόπια. Γιατί να μιλήσει, άρα για ποια Ευρώπη πληρώνω? Πέσε μου, ποιοι Ευρωπαίοι είναι στην εταίρη μου και τι ένωση έχω? Τελικά, θέλω να καταλάβετε όλοι ότι εμείς είμαστε η Ευρώπη. Αν δεν καταλάβετε ότι εμείς είμαστε η Ευρώπη και θα φτιάξουμε την Ευρώπη και θα διώξουμε από την Ευρώπη όλα αυτά τα σκυλιά τα οποία υποτίθεται σε διοικούν, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Γιατί είμαστε σε έναν φαύλο ηλίθιο κύκλο που σου δίνει εντολή η Ευρώπη βάσει του καταστατικού. Ναι, δεν το καταστατικό. Τι έκανε το καταστατικό αυτό? Δεν έχει κάνει τίποτα το καταστατικό. Δεν έχω δρόμους, δεν έχω τρένα. Άρα δεν έχει τρένα στην Ελλάδα. Έχουν αυτές οι χώρες που δεν έχουν παράξει τίποτα και δεν έχουν πλούτο, δεν έχουν τίποτα. Απλά χρηματοδοτούν και τους ανθρώπους να μείνουν. Έχετε καταλάβει ότι στη Νορβηγία, στη Φιλανδία, στη Σουηδία χρηματοδοτούν τον άνθρωπο να μείνει εκεί, να μην έρθει στον Νότο. Για να λένε ότι έχουν χώρα. Και εκείνοι να νιώθουν ότι είναι σε καμία χώρα περιοπής. Στον Καναδά χρηματοδοτούν τον άνθρωπο να μείνει. Η Γερμανία χρηματοδοτεί τους Τούρκους και ό,τι άλλο σκυλί μπαίνει για να έχει κόσμο, για να πει ότι έχω χώρα. Δεν το καταλαβαίνετε ότι αυτές οι χώρες είναι πλαστικές και δεν έχουν τίποτα να σου δείξουν πέρα από τη συνήθεια που μείναν οι άνθρωποι για να μένουν? Αλλά από την άλλη, ας μου δείξει κάποιος στην Ευρώπη το συνεταίρο μου, τον έτηρό μου που έχω μαζί του νόμισμα. Πού με προστατεύει? Γιατί αν δεν προστατεύσει το νόμισμά του, αν δεν προστατεύσει τα εδάφη του, αν δεν προστατεύσει την ασφάλεια, δεν έχει Ευρώπη. Σήμερα δεν υπάρχει Ευρώπη. Υπάρχει μια χαζάρη και εβραϊκή Ευρώπη, η οποία σκοτώνει και δολοφονεί την ίδια την Ευρώπη. Και θα πρέπει οι άνθρωποι στην Ευρώπη να καταλάβουν. Αν δεν καταλάβουμε εμείς οι Έλληνες, που θα κάνουμε την αρχή, που αντιλαμβανόμαστε και μπορούμε, και όλη η Ευρώπη, σας λέω, περιμένει εμάς. Να θυμάστε, εκεί έξω, σε όλη την Ευρώπη, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι. Πολλοί άνθρωποι που μας στηρίζουν, μας σέβονται, δεν σέβονται τα εβραιόσκυλα τα άλλα, σέβονται εμάς. Και όλοι λένε, άντε ρε παιδιά. Άντε ρε παιδιά, κάντε πιο γρήγορα να γκρεμίσουμε αυτό το καθεστώς. Όλοι θέλουν να κάνουν αυτό που κάνουμε εμείς, γι' αυτό μιλάμε για μια ενωμένη Ευρώπη. Όχι ενωμένη όπως την εννοούν αυτοί, που κάνουν business μονοπωλιακές μεταξύ τους, που σκλαβώνουν τους λαούς και δυναστεύουν τους ανθρώπους. Αλλά μια πραγματική Ευρώπη, που έχει πραγματική δημοκρατία και στη φυσιολογία του ανθρώπου. Γι' αυτό η Ελλήνος Συνέλευση πρέπει να πάει για πρώτη φορά τους βουλευτές της εκεί. Γι' αυτό ο αγώνας γίνεται για να περάσουν οι βουλευτές οι Έλληνες. Δεν θέλω τίποτα άλλο να έχει. Να είναι απλά Έλληνες. Όλα τα άλλα θα του τα δώσω γραμμένα. Να έχει μια πραγματική ελληνικότητα και ποτέ να μην προδώσει. Γιατί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι όλα λαδωμένα. Όλοι είναι πληρωμένοι και όλοι πληρώνονται. Οπότε είναι εύκολο ένας άνθρωπος ο οποίος θα εκλεγεί να νιώσει ότι εγώ είμαι τώρα και κάθε φορά που ψηφίζει να παίρνει από 1 εκατομμύριο ή 2. Γι' αυτό πρέπει να πάνε πολεμιστές ορκισμένοι. Γι' αυτό και βγήκε ο όρκος νόμος. Γι' αυτό και χιλιάδες πράγματα έχουν συμβεί για το μέλλον, για αυτό που έρχεται και για αυτό που πρέπει να γίνει. Δεν πρέπει να αφήσουμε αυτές τις γελιότητες. Σκοτώνουν λαούς, δολοφονούν τα πάντα με φάρμακα, με χημικά, με αποφάσεις, με δικαστικές αποφάσεις, με τα πάντα. Χιλιάδες άνθρωποι αυτή τη στιγμή είναι σκλαβωμένοι στην Ευρώπη. Σε μια χούφτα, σε μια κάστα γελίων υπανθρώπων. Αν δεν το σταματήσουμε εμείς, ποιος θα το σταματήσει? Η αρχή είναι να περάσει η Ελλήνων Συνέλευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Κοινοβούλιο. Και να βάλει τα θέματα όλα αυτά που λέω και χιλιάδες άλλα που δεν σας έχω πει στην εκπομπή, επιτάπητος. Επιτάπητος. Πρόεδρε, υπάρχουν δυνάμεις στην Ευρώπη, έστω και μικρής εμβέλειας, που αντιστέκονται ή θα αντισταθούν μαζί με την Ελλήνων Συνέλευση? Θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο? Εσείς βλέπετε οργανωμένες καταστάσεις
τις οποίες, δηλαδή, οργανωμένες καταστάσεις στην Ελλάδα για την Ευρώπη, δεν είσαι εσύ. Εσένα δεν σε προβάλλουν, αλλά ξέρουν ότι η δυναμική η δικιά σου θα απλωθεί σε κάθε ανθρώπινο όν. Αυτό είναι το μεγάλο τους μέλημα, αλλά και ο μεγάλος τους φόβος. Τώρα κάτι γελίες καταστάσεις που τις ονομάζουν είτε κίτρινα γυλαίκα, απλά γυλαίκα. Θυμάστε τότε στο Σύνταγμα με τους αγανακτισμένους τι κόσμος εισήλθε. Εισήλθε ένας κόσμος, ο οποίος όμως δεν ήταν οργανωμένος, ήταν για να τον δείρουν. Δηλαδή, είσαι αγανακτισμένος, ναι, φάει και ξύλο. Θέλω να πω ότι δεν είναι οργανωμένες οι οργανωμένες καταστάσεις. Οι οργανωμένες είναι μικρές οι δικές τους, κάνουν πάρα πολύ οχλαγωγία και φυσικά μονίμως προβοκάτσια. Δεν είναι αυτές οι οργανωμένες δυνάμεις. Θα οργανωθούν οι δυνάμεις, αλλά είναι έτοιμες. Είναι έτοιμες να μπουν. Και χιλιάδες, δεν θα πάρεις τις οργανώσεις ως ονόματα. Θα πάρεις το λυκό, το ανθρώπινο δυναμικό Χρήστο. Όπως και στην Ελλάδα, εγώ χιλιάδες συνεργασίες θυμάμαι από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου και εμφανίστηκα το 12. Παιδιά έχουν έρθει πάνω από 150 κόμματα. Αλλά ξέρετε από αυτά τα κόμματα που μέσα έχουν σκιές. 50 άτομα, 100 γραμμένα και είναι όλοι γέροι, οι μισοί έχουν πεθάνει, οι άλλοι δεν υπάρχουν, κανείς δεν ακούει. Είναι αυτά τα μορφωματάκια. Ή τουλάχιστον προσπαθούν να ανέβουν. Δεν υπάρχει τίποτα σοβαρό εκεί έξω. Ούτε οι ίδιοι δεν πιστεύουν αυτό που κάνουν. Πληρωμένοι είναι που το κάνουν ή από τη φαντασία τους μερικοί. Άρα δεν υπάρχει τίποτα σοβαρό. Το πιο σοβαρό είναι να ξέρεις ποιος είσαι, πού πας, τι κάνεις και με μια πολύ συγκεκριμένη ατζέντα, η οποία πρέπει να είναι διαχρονική. Δεν μπορεί να είναι από τώρα για μια εβδομάδα ή σε ένα μήνα, μια δεκαετία. Θα πρέπει να έχει να κάνει όσο υπάρχει η ύπαρξή σου. Πρέπει λοιπόν να καταλάβετε ότι είναι έτοιμες οι δυνάμεις να ενταχθούν κάπου. Ξέρουνε, μουρμουράνε, ξέρουν τι συμβαίνει. Και οι Γάλλοι ξέρουν τι συμβαίνει. Χρόνια οι Γάλλοι τους είναι στο σφαίρκο τους ο Βλάχας, ο γέρος. Και θέλουν να του δώσουν να τον τελειώσουν. Δεν τελειώνει όμως έτσι. Γιατί υπάρχει ένας μηχανισμός φόβου, υπάρχουν πολλά πράγματα που συμβαίνουν. Μα είπα και για τη Γαλλία ότι ο Μακρόν, αυτό το παιδάκι το οποίο είναι ανώμαλο τελείως, και με τα λόγου γνώσεως το βλέπετε και εσείς ότι είναι ανώμαλο τελείως, φόρεσε δύο μέρες, έχει πάρει μια γιαγιά η οποία είναι σχεδόν μουμιά. Σαν και καλά την ερωτεύτηκε, είναι ανώμαλος. Οι πληροφορίες μας λένε ότι είναι εντελώς πούστης και ο πούστης δεν γίνεται πεθαίνεις. Και αυτό το παιδάκι είναι του Ροτσάλτ, από την Γάζα του Ροτσάλτ, με τη διαφορά ότι δεν διοικεί, γιατί το βασίλειο της Ανδώρας που είναι η Γαλλία, διοικείται κατά 50% από την ψηφοφορία του Μακρόν, η οποία είναι πάντα ψεύτικη από τις γαλλικές εκλογές, και κατά 50% από έναν διορισμένο που βάζει το Βατικανό. Βλέπεις λοιπόν πόσο κλειδωμένη είναι η Γαλλία. Που εσύ χειροκροτάς και λες Γαλλία και Γαλλία. Ρε, ποια Γαλλία, δεν υπάρχει ρε Γαλλία. Πλάκα κάνουν εκεί μέσα. 50% της διακυβέρνησης της χώρας σε καθημερινή βάση έχει ένας επίτροπος, ένα παπαδαριό, ένας δρασοφόρος του διαόλου. Με ένα δίθεν εκλεγμένο, με ψεύτικα ποσοστά, το Μακρόν. Ο οποίος είναι εντελώς ανώμαλος. Γεια σας. Πάρε τώρα τη Γαλλία. Πάρε τώρα χώρο να διοικήσει, να βγάλει αποφάσεις και σου και καλά έχει και μπλαζέ μούτρα σε κάθε διαδικασία που βγαίνει στα κανάλια. Αν εκεί καταλάβετε τη διαδικασία, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι όλα σε μία κλωστή. Κόφτε την κλωστή για να μπει τεράστια βάση και θέμελο. Σε μία κλωστή κρέμονται όλα. Πρόεδρε, ξέρουμε λοιπόν ότι οι εκλογές περισσότερες είναι και χαλκευμένες. Ειδικά στην Ελλάδα. Η Ελλήνα Συνέλευση έχει πάρει μέτρα για αυτό εδώ. Έχει πάρει μέτρα. Και θα χρειαστεί κι άλλα. Δεν θα τις φτάνει ποτέ. Ποτέ δεν θα φτάνουν τα μέτρα. Θα θέλουμε πάντα ισχυρότερα. Αλλά κάθε φορά θα ανεβαίνει και ο κόσμος και τα μέτρα. Βεβαίως έχει μέτρα. Μέσα στα πλαίσια της δυνατότητές μας, βεβαίως έχουμε πάρει μέτρα. Στρατός ολόκληρος. Γι' αυτό στρατολογούμε τα πάντα. Στρατός ολόκληρος θα είναι στα εκλογικά τμήματα. Και υπάρχουν κι άλλες κινήσεις που θα τις κάνουμε και δεν θέλω να τις αναφέρω τώρα μέχρι να έρθει η ώρα που θα κοντεύουν οι εκλογές. Γιατί Χρήστο, κακά ψέματα. Ό,τι πληροφορία έχουν, ό,τι κάνουν, το κλειδώνουν. Είναι δεδομένο ότι αυτοί στέκονται μόνο να κλέψουν. Κλέβαν τόσα χρόνια. Αν δεν έκλεβαν, θα είχαμε και ένα αφεξίστα στη Συμβουλή, δεν Χρήστο. Δεν έχουν συστήσει και πολύ σωστό. Δεν θα κλέγανε και κάλπι, πρόεδρε. Κάλπι. Αλήθεια. Εδώ είναι ένα μεγάλο κομμάτι, Χρήστο, και θέλω να το δείτε. Ενώ μπαίνουμε με την ταυτότητά μας στο εκλογικό μας τμήμα, παρουσιαζόμαστε με το όνομά μας και είναι γραμμένο στους καταλόγους. Σχεδόν όλοι ξέρουν τι ψηφίζουν γιατί τα έχουν προπεί στα καφενεία παντού και λένε τι θα ψηφίσουν. Η κάλπη είναι μόνο για να σε κοροϊδέψει. Καμία. Η πραγματική δημοκρατία, η εκλογή,
είναι ονομαστική, όπως είναι και στη Βουλή του Προέδρου. Πού πάει η ψεύτικη του Προέδρου, γιατί δεν έχει βγει ποτέ η Βουλή σε σώμα. Άρα, πώς εκλέγει η Πρόεδρο, όπως έχω πει. Άρα, στην πραγματική δημοκρατία, λοιπόν, είναι ονομαστική. Είμαι ο Χρήστος Καζατζίδης, είμαι ο Αρτέμης ο Σόδας και ψηφίζω αυτόν, αυτόν, αυτόν. Άρα, έχει ένα ονοματεπώνυμο και εξής από που είσαι στο ψήφο. Τώρα, να κρύβεσαι και να το ρίχνει σε κάλπη και μετά να μετράνε όλοι οι άλλοι εκτός από σένα, είναι σαν να σου μετράνε τα λεφτά και μετά να σταβάνουν σε ένα λογαριασμό και να μην ξέρει πώς σου βάλανε. Είναι δυνατόν να το κάνει ποτέ? Άρα, έρχεσαι στου πιο γελίου ψεύτες. Σε αυτούς που έχουν κουραστεύσει την ανθρωπότητα, αυτοί που είναι μόνιμα ψεύτες, κλέφτες, δολοφόνοι, να τους δώσεις να σου μετρήσουν τους ψήφους, που είναι η διακυβέρνηση της ζωής και του μέλλοντός σου. Είναι τελείως γελίο, τελείως οξύμορο, δεν έχει καμία βάση λογικής. Ενώ ονομαστικά η ψηφοφορία ανώτερης ποιότητας. Το ότι θες να ψηφίσεις τον κύριο Γιώργο ή τον κύριο Τάδη στο τάδε κόμμα είναι δικαίωμά σου. Δεν ξέρει μας τι ψήφισες. Μετά έξω θα λες άλλα από αυτά που ψήφισες και εκείνοι θα μετράνε όσα θέλουν, ό,τι γουστάρουν. Καταρχάς με την ονομαστική ψηφοφορία έχουμε και άλλο θέμα. Καταρχάς θα βλέπαμε ακριβώς πώς είναι η αποχή. Γιατί ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Λέει ότι αν η αποχή πέσει κάτω από το 51%, τότε παρετούνται όλοι όσοι είναι πολιτικοί σύνδεσμοι και δεν ξαναβάζουν ποτέ στη ζωή τους υποψηφιότητα. Ξέρετε τι είναι αυτό? Είναι ένα μεγάλο σφαγείο. Άρα εσύ δεν γνωρίζεις ποτέ πώς είναι η αποχή. Την καθορίζει ένα κανάλι που σου λέει την μπούρδα του. Και σου έχει πει χιλιάδες ψέματα. Και μέσα σε αυτά τα ψέματα τώρα πας και πιστεύεις? Αν πιστεύεις, δεν ξέρεις. Μάθε να πάει το, να τελειώνουμε. Δεν μπορεί να, το ίδιο κακούργημα να το κάνεις πόσες φορές. Πόσες φορές να το φωνηθείς σε κοινά μου? Αλλά δεν θα μάθεις ποτέ πώς είναι η αποχή. Αυτοί γι' αυτό δεν φτιάχνουν ποτέ σύσταση σε σώμα, γιατί οι ψήφοι των βουλευτών τους είναι παιδικοί, είναι γεννηπιαγωγείο, είναι ψήφοι συγγονέων και κηδεμόνων σε σχολείο που έχει 200 άτομα, 300, 400. Και εκεί πάλι χάνουν τις εκλογές ακόμα σε ένα σχολείο. Φανταστείτε για μια βουλή. Γι' αυτό δεν έχουν πολιτικό κόστος, γι' αυτό δεν τους πειράζει. Ένας βουλευτής, κάτι να βγει, ένα σκάνδαλο να βγει, δεν ξαναψηφίζεται, υποτίθεται. Αυτοί τα κάνουν όλα, ξεπουλάνε τα πάντα και σου λένε ότι έχουν και ποσοστά. Δεν είναι γελίο? Υπάρχει καμία γνωμάτευση, exit polls ή αυτές τις εταιρείες τώρα που μετράνε τις γνωματεύσεις να είναι αληθινή? Να είστε τρελή για δέσιμο. Δηλαδή, σου βγάζει τώρα τη Νέα Δημοκρατία 31, η Νέα Δημοκρατία δεν βρίσκει το δικό της. Εκείνος ο Φουκαράς ο Κυριάκος με εκείνο το ύφος του θυρωρού και του πονεμένου, λες και έχει μοραΐδες, ο οποίος κάνει μορφασμούς και συνέχεια, όπου πάει, βγάζει κανένα selfie φωτογραφία με το κινητό, με κανένα γιαγιά, με κανένα γύφτισα, με κανέναν άλλον, μπαίνει σε ένα μαγαζί, είναι 3, 4, 5, δεν μιλάει πουθενά, όπου πάει τον κυνηγάνε, έχει πει τα πάντα, έχει δηλώσει ο ίδιος ότι. Αυτή τη στιγμή έχει δηλώσει ότι θα σεβαστούμε τη συμφωνία των Πρεσπών που σημαίνει πουλά με τη Μακεδονία. Κατευθείαν λέει με το που βγω θα κάνω, λέει κατευθείαν συνέδριο για τους μουσουλμάνους, τους αδερφούς μας, όλα καλά. Άντε χριστιανοί ψηφίστε το βλάκα τώρα, μαζί με τις εκκλησίες σας. Έχει πει όλα τα πάντα. Δεν ξέρει αν είναι παιδί της αδερφής του ή παιδί της μάνας του. Από εκεί και πέρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ εντωμεταξύ, όπου βγαίνουν του πετάνε ντομάτες, αυτά δεν αφήνουν κανένα να μιλήσει, είναι η πιο ξεφτύλα που υπάρχει. Τελικά όλοι αυτοί έχουν ποσοστά. Τελικά ο Βλάκας ποιος είναι της υπόθεσης, παιδιά? Ποιος είναι ο χαμένος? Δεν είναι αυτοί χαμένοι. Αυτοί οι παιδιά δεν πρέπει να βρίσκουν ούτε την ψήφο τους. Απλά τώρα δεν έχουν άλλη λύση και λένε όλες αυτές τις γελιότητες. Γι' αυτό και αν δείτε, δεν βγάζουν ποτέ τα κανάλια και καμία γνωμάτευση ψήφων, πρόθεση ψήφων, την Ελλήνωση Συνέλευση. Γιατί η Ελλήνωση Συνέλευση δεν έχει 3, 4, 5, 6, 10%. Να μην φοβούνται. Γιατί αν είχαμε 3, 5, 10 θα μας είχαν βάλει εκεί μέσα. Ναι, ρε, 8 είστε, 7 είστε. Δεν τους πονάμε. Αλλά βέβαια τα ποσοστά μας είναι πάρα πολύ μεγάλα. Επίσημα το Facebook σου δώσε 48. Σας λέω ότι είστε 55. Το Μαξίμου μας έχει ψηλά. Έχουν κοπεί, έχουν τελειώσει. Το πότε θα το πούνε? Άρα άσου τα κανάλια να λένε ό,τι θέλουν. Σήμερα στην Ελλάδα αντικαταστούμε τα κανάλια και όλη αυτή τη γελιότητα με τις τηλεφόρνες. Με ενημέρωση και εμφάνιση σε κάθε πλατεία με δράση, και αυτό θα επιτευχθεί με τις εκλογές σε όλη την Ελλάδα. Άρα, ό,τι θα λέει το κανάλι σε μισή ώρα, μάλλον όταν σε μισή ώρα σε κάθε κεντρικό σημείο της πόλης, της κάθε πόλης της Ελλάδος, είναι σαν να παίζει το κανάλι για 15 μέρες όλη την ώρα του. Γιατί εκεί βγαίνει με τον πολίτη και μιλάς. Να τον γαλήνε, ξέρω, δεν μιλάς τίποτα. Απλά του λες την μπούρδα σου. Για κάτσε να συζητήσεις με τον κόσμο.
Είναι κακό να λέμε ότι ο κόσμος είναι ανόητος. Όσοι είναι ανόητοι θέλουν και είναι ανόητοι. Δεν είναι γιατί δεν έχουν νόηση. Είναι η βούλησή τους, η αποστατική εκεί. Άρα δεν είναι τόσο ανόητος ο κόσμος. Ξέρει τι έχει γίνει. Σήμερα λοιπόν εμφανίζεται η ανακοίνωση συνέλευση σε όλες τις πλατείες της Ελλάδος. Αλλά και στο εξωτερικό ακόμα. Με αποτέλεσμα επικοινωνεί, μπαίνει στη ρίζα, στη βάση. Και αυτό έκανα πάντα από την αρχή. Εγώ δεν είμαι παιδί των καναλιών, είμαι τη βάση, των θεμελίων. Το τι λένε έχει σημασία όμως στις αποδείξεις που έρχονται. Άρα, πάμε στη βάση, στην ουσία, ναι. Μιας και λέμε τώρα για τις αποδείξεις και να μας ακούσουν και όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες, αλλά και σε όλο τον πλανήτη. Μιλάμε τώρα για τον Μάριο τον Ντράγκη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας, και ο οποίος το 2012 έλαβε από εσένα έναν φάκελο. Ναι. Για 600 δισεκατομμύρια δολάρια Αμερικής. Τον οποίο το λιδωρήσανε αυτό το ποσό. Όχι, ο Ντράγκη δεν είχαν τίποτα. Κοιτάξτε, είναι αλήθεια, θα σας πω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι οι Ευρωπαίοι είναι πιο νομότυποι, αλλά είναι και έξω από τον πόλεμο. Περιμένουν να κάνουν την προμοδουλειά οι δικοί τα δικά τους σπέρματα εδώ. Η αλήθεια είναι ότι ποτέ ο Ντράγκη δεν έχει μιλήσει. Άσχημα ή κανένας Ευρωπαίος. Και είναι και πιο, αν το θέλετε, νομιμοφανής. Δεν είναι τόσο ξεφτύλα όσο είναι εδώ στην Ελλάδα, γιατί εδώ τελειώνει και το παιχνίδι. Κάποια στιγμή οι Ευρωπαίοι θα μπορούν να φύγουν. Μωρέ παιδάκι μου, εμείς δεν στέγαμε. Εκείνα τα παλιό παιδάκια στην Ελλάδα αυτά είναι, καταλαβές. Δηλαδή οι Ευρωπαίοι μπορούν να ξεφύγουν κάποια στιγμή. Αυτά τα ζώα εδώ στην Ελλάδα που εκτελούν δεν μπορούν να ξεφύγουν, θα πληρώσουν το μάρμαρο. Γιατί ο Ρούμπας θα πει, ναι, ωραία παιδί μου, αν το ξέραμε, ρε γαμότο. Θα σε δουλεύουν κιόλας δηλαδή, θα σε αγκαλιάζουν, θα σου τυπάνε την πλάτη. Δηλαδή ουσιαστικά είναι και η διαφυγή τους. Τι να πούνε λοιπόν οι Ευρωπαίοι. Αν οι Ευρωπαίοι πάρουν θέση, θα έχουν πολύ πιο μεγάλο πρόβλημα. Αλλά δεν έχουν πάρει. Πιο πολύ το λέω για τον κόσμο, για τον κόσμο και για τα κανάλια, για τα μίντια, για όλη αυτή την αντινόηση και τη λάσπη που έχουν κάνει τα μέσα μαζικής εξαπάτησης. Αγαπητοί μου, να έχουν εδώ τα γνώση ότι είναι όλα νόμιμα και έχουν γίνει όπως πρέπει. Υπάρχει μια εργασία που γίνεται από πάρα πολλούς συνέλληνες, πραγματικά είναι πολύ μεγάλο το φόρτα, ασχολούνται 25 συνέλληνες με αυτό, μαζεύουν ένα φάκελο με όλα τα βίντεο που με έχουν βρήσει. Πραγματικά ούτε εγώ γνώριζα τόσο τεράστιο όγκο. Μου λένε ότι είναι πάνω από 25.000 βίντεο που βρίζουν εμένα σύστολα. Που σημαίνει δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος στον πλανήτη με έρευνες που έχουμε κάνει να έχουν βρήσει τόσο πολύ, να έχουν λιδωρήσει, λες και τους πήρα και τίποτα. Λες και έκλεψα κανέναν, λες και ήμουν κανένας δολοφόνος. Δηλαδή παίρνουμε από τους μεγαλύτερους δολοφόνους, μεγαλύτερους εγκληματίες. Ποτέ δεν έπαιξε ο τύπος και όλα τα μέσα τόσο συστρατευμένα. Site, blog, εφημερίδες, τηλεοράσεις. Ξένος τύπος, παγκόσμιος τύπος. Μέχρι το CNN να λέει τις μπουρδες τους. Που σημαίνει χτύπησε έναν άνθρωπο τόσο πολύ, με τόσο μίσος, από όλα, από παντού. Με χιλιάδες κατηγορίες και γελίες. Με έχουν πει Εβραίο, Μεσσία, αυτό είναι γι' αυτό το site. Ό,τι θες έχουμε ακούσει. Έχουν δοκιμάσει λοιπόν όλες τις τεχνικές τους και είναι μοναδική προσωπικότητα που έχουν χτυπήσει τόσο πολύ και λιδωρήσει. Τελικά. Τελικά δεν υπάρχει και κάτι που τους έχεις κάνει. Δεν τους πήρες τίποτα, ούτε τη θέση δεν τους πήρες ακόμα, έτσι. Και αν το θυμάσαι στην Ελλάδα, εγώ δεν ήρθα ως πολιτικός. Εγώ στην Ελλάδα ήρθα το 12 να δώσω ένα δάνειο 600 δισεκατομμύρια με 0,5 επιτόκιο. Κάτι που ήταν. Ήταν αδιανόητο στον κόσμο να συμβεί αυτό. Κανένας επενδυτής δεν θα έδινε αυτό το ποσοστό. Και φυσικά το μισό το 100% το έκανα λόγω του αγγλικού δικαίου. Με υποχρέωση και υπογεγραμμένη υποχρέωση που είχα ότι το 5% θα ανοίξω ένα ελληνικό ίδρυμα και θα βάλω μέσα και τον τόκο. Δεν θέλω τίποτα. Θέλω μόνο. Η Ελλάδα δεν θα έχει κανένα πρόβλημα γιατί τι πάρει 20 δις, τι πάρει 50, τι πάρει 600 τη στιγμή που δεν πληρώνει τόκο. Τι σε πειράζει, πάρε και στα 3, τι σε πειράζει. Αφού δεν έχει τόκο, δεν έχει χασούρα πουθενά. Άρα θα μπορούσα να πάρει τα 600 δις και να τελειώνει η υπόθεση. Φυσικά τότε δεν ξέραν ότι μπορούμε να φτάσουμε σε τόσο υψηλά επίπεδα. Φυσικά όλες οι παγκόσμιες υπηρεσίες τότε και από την Αμερική μου λέει: μην το κάνεις αυτό. Μου λέει: ξεκινάς τέταρτο παγκόσμιο πόλεμο. Τρίτο. Λέω: όχι, είναι ο τέταρτο. Το τρίτο τον κάνατε εσείς. Όχι με tanks, αλλά με banks. Τώρα το τέταρτο είναι δικό μου και τον εκτελώ εγώ. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε. Κανείς δεν πίστευε από όλα αυτά. Μα από το πιστεύω πάνω στον διάλογο και η αποστασία. Από πιστεύω θα πάει εκεί που πρέπει να πάει στον πατέρα της στον διάλογο. Επειδή δεν ξέρουν και πιστεύουν. Αυτοί που ξέρουν περπατάνε κανονικά και θα εκτελέσουν στο τέλος και τους ανήκει νίκη. Άρα λοιπόν σε μια αυτή τη βάση της διαδικασίας δεν ήρθα ως πολιτικός, ήρθα ως επενδυτής.
Και το πριν 2,5 χρόνια ανοίξαμε τον πολιτικό φορέα Αγίου Συνέλευσης. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι τους έδωσα πολλά περιθώρια που θέλετε να επανορθώσουν, να το δουν. Α, το θέλατε όπως το θέλανε. Λοιπόν, κοιτάξτε. Αυτά που ξέρετε τα ξεχνάτε. Αφού δεν μπήκατε στα καινούργια δεδομένα να διορθωθείτε, πάμε λοιπόν τώρα επί το διατάφτα. Το οποίο θα το δούμε μέχρι το τέλος. Για τις δυνάμεις μας, αλλά και τις χασούρες μας. Εγώ είμαι διατηρημένος. Να νικήσω για τα πάντα. Ή αλλιώς να χάσω τα πάντα. Δεν με πειράζει, ούτε θα στεναχωρηθώ για τίποτα. Άρα, πάω μόνο για την νίκη. Δεν υπάρχει ήττα για μένα και δεν βλέπω καμία ήττα. Είναι ζώα, είναι ηλίθια, είναι άνοα. Ακολουθήστε τη σωστή διαδρομή, τη νόηση και θα δείτε πόσο γελία, άνοα, ζώα είναι όλα. Από Ευρώπη, από ΙΕ, όλα αυτά. Μιλήστε μαζί, να δείτε τι ζωντόβολα είναι. Άρα, και πρόεδρε, και εμείς για τα δικά μας πάμε. Και για τα δικά μας. Δικά μας. Το ίδιο λέμε στην Ελληνίδα μου. Ακριβώς. Όταν μιλάω, μιλάω για όλους. Εγώ δεν μιλάω μόνο για μένα. Απλά θέλω να πω ότι πόσο άνοα είναι και πώς να διοικήσει από αυτά τα άνοα ζώα που συνεχώς σε δολοφονούν και βολεύεσαι με τη βούλησή σου ότι οκ, okay, καλά είμαστε και προχωράμε. Αυτό πρέπει να σταματήσει ο Έλληνας, να πάρει τη βούληση στα χέρια του και να δώσει τη μεγάλη μεταρρύθμιση. Να δώσει αυτό το ρυθμό. Πρόεδρε, όταν κάποιοι διαχειριστές έχουν αποδείξει εδώ και πολλά χρόνια ότι δεν μπορούν να διαχειριστούν σωστά όλο αυτό εδώ το μηχανισμό που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, εκεί πρέπει να αντικατασταθούν. Βέβαια. Και αυτού ο μόνος που μπορεί να το κάνει είναι η Ελλήνων Συνέλευσης. Θα μπορέσει δηλαδή να περάσει μέσα την Ευρωβουλή και εκεί να δημιουργήσει μια άλλη στρατηγική για να περάσει τα δίκαια και τα δικά της. Το παιδί μου, κοίταξε. Η Ελλήνων Συνέλευση είναι το start. Τώρα, αν στην Ευρώπη δεν λέγεται Ελλήνων Συνέλευση και αυτό λέγεται στην Ελλάδα, το ζήτημα δεν είναι το όνομα. Θέλω να καταλάβετε κάτι και το έχω κάνει και στα γραπτά μου που σας δηλώνω. Δεν έχει σημασία το όνομα. Σημασία είναι αυτό που είναι και αυτό που πρέπει να είναι. Το αν θα λέγεται Ελλήνων Συνέλευση ή αν θα έχει ένα άλλο όνομα και οι άνθρωποι του δώσουν ένα άλλο όνομα, δεν έχει καμία σημασία. Η σημασία τεράστια είναι ότι αυτό που είναι μια τεράστια απελευθέρωση του ίδιου του ανθρώπου. Ουσιαστικά, αν μάθατε, είναι ότι το παγκόσμιο σύστημα, που υπάρχει παγκόσμιο σύστημα και δεν θα φτιάξουν τώρα παγκόσμια κυβέρνηση, ουσιαστικά είναι τώρα το τέταρτο ράιχ της παγκόσμιας κυβέρνησης που πάνε να στήσουν. Δηλαδή, πάνε στην μετά εποχή να σε λιώσουν τελείως και εκεί μπήκαμε σαν φρένο να σταματήσουμε τα πάντα. Και αυτό κάνουν όλοι οι συναγωνιστές μου. Άρα λοιπόν, δεν έχει σημασία το όνομα το πώς θα το λες. Το ζήτημα είναι η πραγματική αλήθεια της ίδιας διακυβέρνησης του κάθε λαού και πρέπει να πάρει στα χέρια του όλο αυτόν τον πλούτο. Άρα το παγκόσμιο σύστημα σας έχει όλους τους νεκρούς. Υπάρχει ένα Android λοιπόν που λειτουργεί ένα πλανήτη και χτίζει. Με δικά σου χρήματα από τότε που γεννήθηκες, έχει πρόσβαση σε όλους τους λογαριασμούς και σας είπα και σε κάποια άλλη εκπομπή ότι μπορώ να σας αποδείξω ότι μέσα στο χαρτί της ΔΕΗ αλλά και σε όλα τα έγγραφά σας. Δάνειο να πάρεις, παίρνεις ένα δάνειο. 200.000. Okay. Το σύστημα έχει υπογράψει από την αρχή, νοείται ότι του έχει δώσει την άδεια να πάρει το λογαριασμό σου χίλιες φορές επάνω. Δηλαδή από την ώρα που γεννιέσαι, πρόσεξε, γεννιέσαι. Την ώρα λέει που γεννιέσαι, για 7 ημέρες είσαι ζωντανός. Εάν σε 7 ημέρες, αυτός που γεννήθηκε, που είναι μωρό δηλαδή, δεν υπογράψει και δεν πει ο ίδιος ότι είναι ζωντανός, τότε θεωρείται νεκρός δούλος. Μα πώς να υπογράψει, δεν μπορεί η μάνα σου να το κάνει, ούτε ο πατέρας σου. Πρέπει να το κάνει το μωρό. Μα είναι μωρό στα ημερών. Πώς αυτό, πώς θα το κάνει. Δεν μας νοιάζει. Αυτός είναι ο νόμος τους. Δεν ξέρω να καταλαβαίνεις. Που σημαίνει 7 ημέρες είσαι ζωντανός και μετά γίνεσαι νεκρός δούλος βάσει του συστήματος του δικού τους με τον νόμο του κάθε κερατά. Πρέπει να καταλάβεις την ανοησία. Πρέπει να καταλάβεις την αντινόηση, την αντιστροφότητα, τι σου λένε. Και με αυτούς τους νόμους πορεύεται ο πλανήτης και χτίζεται. Δηλαδή ουσιαστικά ο πλανήτης χτίζεται με πλούτο και με θέληση του ίδιου του ανθρώπου. Το οποίο δεν συμβαίνει. Χτίζεται αποστατικά και συντηρείται ένας ψεύτικος αποστατικός χρόνος συνεχώς. Με νόμους που δεν έχει καμία σχέση με την ανθρώπινη φυσιολογία σου. Ναι, αλλά αυτό συμβαίνει. Σήμερα λοιπόν, αν αντιστραφούν τα πράγματα και πάμε σε ένα παγκόσμιο. Δεν θα πω κίνημα. Θα πω μια παγκόσμια οντότητα που θα λέγεται ο Έλληνα άνθρωπο. Και σε βάλω και υπογράψει ανάποδα είσαι ζωντανό ή νεκρό. Κάθε ζωντανό, αν ρωτήσει αν θα είναι ζωντανό ή νεκρό, θα σου πει ζωντανό. Ωραία, υπογράψτε το. Μα γιατί να το υπογράψω, γιατί σε θεωρούν νεκρό με το παγκόσμιο σύστημα, λεβέντη μου. Και την ώρα που υπογράψει ένα ζωντανό, ότι λογαριασμοί είναι στο όνομά μου.
ό,τι λογαριασμοί διαχειρίζεστε. Είναι μια ειδική διαδικασία ως συμβόλαιο. Δεν θέλω και τους διαχειρίζομαι εγώ πια ή αυτό το trust. Αυτόματα αυτά επιστρέφουν σε σένα. Αν αυτό γίνει σε ένα πλανήτη ολόκληρο, το οποίο καταλαβαίνουμε τι έχει γίνει, και γι' αυτό θέλουμε μια πολύ αφύπνιση και ενημέρωση σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό και θα βοηθήσει πολύ ένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να σπάσει όλη αυτή την πλέμπα. Και πρέπει να αρχίσει από τις βάσεις τις θεσμικές να σπάει. Τις οποίες δεν τις πας με τα λύκη, τις πας με τους ίδιους τους νόμους που υπογράψανε. Τους ζητάς λογαριασμό τι κάνανε. Παίρνεις, είδες τι είπατε πριν, μου διάβασε πριν την Πασαλίδου που διάβασε το, τουλάχιστον κάποιες παραγράφους του καταστατικού. Έλεγε ότι όλοι οι ευρωβουλευτές είναι εκεί για τα συμφέροντα της χώρας. Πολύ ωραία. Πεςτε μου, ρε αγόρια μου, θα σας μιλήσω μόνο για την Ελλάδα, ενώ σίγουρα και οι άλλες χώρες, οι ευρωβουλευτές δεν είναι για τα συμφέροντά τους. Όταν έχουμε τον ευρωβουλευτή μας εκεί και ψηφίζει ότι δεν θέλει τις ευρωπαϊκές αποζημιώσεις, είναι για τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Όχι, βέβαια. Όταν εκεί ψηφίζει ότι θέλει τον Τούρκο, τον εχθρό, του βλαχοπρόσκοπο να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σκοτώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση, σκοτώνει και τη χώρα του. Όταν ψηφίζει χιλιάδες άλλες γελιότητες και πληρώνεται για να ψηφίζει αυτές τις γελιότητες, είναι για τα συμφέροντα των Αγίων. Όταν ο ευρωβουλευτής ψηφίζει ότι τελικά συμφωνώ με το όνομα Μακεδονία, με το Βόρεια Μακεδονία, τι συζητάμε. Μα η Μπακογιάννη δεν είπε συμφωνώ με το Βόρεια Μακεδονία και δώστε τι. Ο Μητσοτάκης δεν λέει, θα φύγει αύριο η Νέα Δημοκρατία. Εκεί δεν ήταν τόσα χρόνια η Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει διοικήσει, δεν έχει βγάλει ευρωβουλευτές. Αυτοί δεν ψηφίσαν όλες αυτές τις αθλιότητες, τις γελιότητες. Επί Νέας Δημοκρατίας δεν μπήκαμε στο δεύτερο μνημόνιο. Εκεί δεν ήταν ο Μητσοτάκης στη Βουλή που ψήφισε το δεύτερο μνημόνιο. Αυτό το βόδι που θέλει σήμερα να κυβερνήσει τους Έλληνες, ο Εβραίακος. Καταλαβαίνετε. Πρόεδρε, έχουμε δει μέσα στην Ευρωβουλή να παίρνουν θέσεις υπέρ της Ελλάδος περισσότερο ξένοι ευρωβουλευτές παρά από τους ίδιους τους δικούς μας. Γι' αυτό θεωρώ, Χρήστο παιδί μου, ότι όταν φτάσουν οι Έλληνες δικοί μας ευρωβουλευτές εκεί, πολλοί βουλευτές, κοιτάξτε, όσο και σκαλωμένος να είναι ο βουλευτής, μπορεί να κάνει το γύρισμα όταν νιώσει ασφάλεια. Η ασφάλεια για αυτόν είναι ένας καλός αριθμός ανθρώπων, ένας αρκετός αριθμός ανθρώπων, ο οποίος θα πάρει μια θέση αλήθειας. Αν την αλήθεια την πει ένας, κοιτά να την πνίξουν. Αν την πούνε 10 είναι πιο δύσκολο. Αν την πούνε 20 είναι πολύ δύσκολο. Αν την πούνε μισή, τελείωσε. Το ψέμα έσβησε. Οπότε μπαίνουμε σε άλλη ρότα. Ουσιαστικά πάμε να αλλάξουμε όλο το Android. Οπότε αντί να είναι εναντίον των ανθρώπων, να είναι μαζί με τους ανθρώπους και συνυφασμένο να συμμετέχει με τους ανθρώπους. Ουσιαστικά το Android είναι δικό σου. Και φαντάσου τώρα υπάρχει ένα Android το οποίο εδράζεται και εργάζεται ανάποδα και αντίστροφα από το συμφέρον σου. Άρα αν αυτό το αλλάξουμε, θα είναι για το συμφέρον μας. Θεωρώ λοιπόν ότι αύριο το Ευρωκοινοβούλιο κατά 80%, όταν εξηγήσουμε και κάνουμε και 10%, γιατί αν μη τι άλλο θα είμαστε με 700 ευρωβουλευτές. Στο κάτω-κάτω της γραφής, σχέσεις διαπυρωτικές να κάνουμε, θα κάτσουμε να συζητήσουμε σε τραπέζια που θα φάμε και θα κάνουμε συμπόσια. Άρα, όλα αυτά θα περάσουν. Θα δούμε τους εγκάθετους. Αλλά και οι εγκάθετοι, όταν στριμωχτούν, δεν μπορούν να πάνε απέναντι στην αλήθεια γιατί θα εκτεθούν ανεπανόρθωτα ακόμα και σαν άνθρωποι, καταλαβαίνεις. Οπότε θεωρώ ότι 80% των ευρωβουλευτών θα είναι μαζί σου. Γιατί θέλουν να προσφέρουν. Γιατί ένας ευρωβουλευτής φτασμένος σε μια αξίωση τόσο τεράστια στη χώρα του θα είναι ήρωας. Άρα λοιπόν στη χώρα του θα έχει τεράστια ωφέλη να πάει. Και φυσικά όταν εκτεθεί η αλήθεια δεν μπορεί να την πάρει πίσω. Όσο και αποστάτης να είσαι. Άρα θέλω να πω ότι η αποστασία θα πολεμηθεί από την ίδια την αποστασία, από τα ίδια της τα μέσα. Ναι, μεν σήμερα είναι αποστάτης ο ευρωβουλευτής, αλλά θα καταλάβει τι γίνεται. Το συμφέρον του είναι τεράστιο από εδώ, αλλά απ' την άλλη έχει τεράστια έγκλη στη χώρα του και είναι ηρωικός, γιατί αυτός καθάρισε όλη αυτή τη διαδικασία της Ευρώπης. Δεν θα πάει με τους άλλους, γιατί από εκεί τελείωσε. Πώς να σου το πω, τελείωσε το μανιγάζι, έκλεισε. Οπότε θα έρθει από εδώ με το μέλλον. Που το μέλλον του και από την αρχή από εδώ είναι. Απλά είναι σκαλωμένος από εκεί. Άρα μη τι άλλο, δεν θα μπορεί να κάνει αλλιώς και θα έρθει από εδώ. Αλλά λοιπόν η στρατηγική έχει πάρα πολλά σκαλοπάτια και βαθμίδες που πρέπει να τις αντιλαμβάνεστε κάθε φορά. Γι' αυτό είμαι και τόσο σκυροπυρηνικός και δεν αφήνω τίποτα. Να αφήσω τι. Δεν συμφωνώ με τίποτα που δεν συμφωνεί με τα συμφέροντά μου και με τη φυσιολογία μου. Τίποτα. Δεν βλέπω ούτε Θεό, ούτε δαίμονα, τίποτα. Θα τα αλλιώσω όλα. Ό,τι είναι απέναντι σε μένα, στην ανθρώπινη φυσιολογία μου και στην ίδια την ύπαρξή μου, θα τα αλλιώσω. Έγινε κατανόητο. Έγινε, πρόεδρε. Δεν ξέρω αν θέλω να ρωτήσουν. Δημιουργάτε σε εκπομπή κάτι, Γεωργία, αν έχει κάτι να πει τον πρόεδρο. Απλά να προσθέσω ότι σε όλα αυτά που είπαμε, αν βρεθούν που αυτόν προσπαθούμε με την Ελλήνων Συνέλευση άτομα
καθαρά με ανθρώπινες αξίες όπως είναι της δημιουργίας του και σε όλα αυτά τα συμβούλια μέσα που βλέπουμε σήμερα τόσο άδικο να παράγεται και λειτουργήσουν σωστά, ίσως να εγκλωβίσουν και πολλούς από αυτούς που θέλουμε, αλλά δεν μπορούν τώρα. Είναι... Αγαπητή μου Γεωργία, θα σε πω σε παραδείγματα. Η Αγίου Συνέλευση, αλλά και ιδιαίτερα εγώ στον πλανήτη, έχω χιλιάδες παραδείγματα. Θυμάμαι κάποια στιγμή έβριζε ένας Γερμανός. Έβριζε. Άρε, ξεφτύλε, είναι στη Γερμανία τώρα. Άρε, χρωστάτε, ρε, άντε, ρε, να χαθείτε από εκεί, χρωστάτε. Και σηκώνομαι πάνω και του λέω, άντε, εμείς χρωστάμε. Εμείς έχουμε πλούτο και αυτά τα λεχάρια μας έχουν διαλύσει. Και του δείχνω τα δικά μας, τα παγκόσμια ταμεία. Και του δείχνω τα ταμεία του ΟΗΕ, δηλαδή ουσιαστικά το βιβλίο του ΟΗΕ. Και του λέω, ρε, εσείς οι Γερμανοί πληρώνετε 49% εφορία. Ναι, ρε, βλαμμένα, έχετε κι εσείς χρήματα. Εμείς έχουμε χρήματα. Μόλις τα βλέπει, μου λέει, θα τα ψάξω. Τη δεύτερη μέρα μου μίλαγε με ευγένεια, σχεδόν γονάτισε. Χίλια συγγνώμη. Έχω λοιπόν να σας πω μια μεγάλη εμπειρία. Από ένα Γερμανό χαζάρο, μόλις είδε την αλήθεια ο άνθρωπος, παιδιά, μόνο που δεν με προσκύνησε. Μου λέει, αδερφέ, χίλια συγγνώμη, δεν το ήξερα. Έχουμε εμείς αυτά τα λεφτά, το έλεγξα, μου λέει, και μου είπαν, ναι, τα έχουμε. Τότε γιατί πληρώνουμε 49% εφορία, ρε παιδιά, τους λέει ο Γερμανός. Τώρα του λέω, μπορείς να μου πεις εμένα που στο διάλογο χρωστάω, έχω τόσο πλούτο και χρωστάω σε σένα, ρε Γερμανέ. Και σου πήρα εγώ τίποτα λεφτά, αφού στο κάτω-κάτω συγγραφής η Γερμανία σκηνοθέτησε αυτό το παιχνίδι και να μου κλέψει το πλούτο μου, ρε εσύ, Γερμανέ μου. Δηλαδή, με έκλεψες και με βρίζεις και όλα, Γερμανέ. Δεν το αντέχω, ρε αδερφέ, του λέω. Χίλια συγγνώμη, μου λέει Αρτέμι, κύριε Αρτέμι, χίλια συγγνώμη. Δηλαδή, του λέω, με έκλεψατε οι Γερμανοί. Όχι εσύ, του λέω, η κυβέρνησή σου. Ούτε η κυβέρνησή σου. Αυτά τα βράχικα ζώα. Και τελικά βάλανε σένα και με βρίζεις. Δεν φτάνει που με κλέψατε. Με βρίζετε κιόλας. Μου ζήτησε 27 φορές συγγνώμη. Και κατάλαβε πολλά. Θεωρώ ότι εκτός από την Ελλάδα που έχει πολύ Εβραήλα, έχει σκατήλα, έχει δαιμονισμένους ανθρώπους που δεν ξέρω πού στο διάλογο είναι βουτυγμένοι και άνους και έχουν φέρει και πολλά υβρίδια. Έχουν αρκετό μεγάλο ποσοστό υβριδίων που δεν καταλαβαίνουν. Ανόητο τέλος. Το βλέπεις, είναι υβρίδιο. Είναι κομμάτι με κρέας. Είναι για... σαν το τσιγκέλι του Χασάπη. Δεν έχει μυαλό, δεν έχει και το κεφάλι το έχουν για να μην το κόβουν τα αυτοκίνητα. Υπάρχουν τέτοια πρακτόρια, τουλάχιστον όπου το παίζουν ακόμα δηλαδή, ή τουλάχιστον δεν παίρνουν θέση. Αλλά θεωρώ ότι στην Ευρώπη, στη Γερμανία, στην Αγγλία, στην Γαλλία, οι άνθρωποι έχουν πιο μεγάλη καλή προσέγγιση. Είναι λιγότερο, άμα το θέλετε, χτυπημένοι από χαράγματα, γιατί έχουν μπει σε άλλο κλίμα. Ενώ στην Ελλάδα, κάθε γωνία και εβραϊκή εκκλησία, κάθε γωνία εδράζεται ο Γιαχβέ, τέτοια άλλο μαύρυλα. Και πολλά σεντόνια που πουθενά υπάρχουν μόνο στην Ελλάδα. Χτυπάνε την Ελλάδα γιατί είναι η μήτρα και η έδρα και η καθέδρα του φωτός του Ολύμπου, της ελληνικότητας. Οπότε δεδομένο να έχω πιο πολύ μεγάλο πόλεμο εδώ. Θεωρώ λοιπόν ότι αν αυτόν τον αγώνα τον έκανα στη Γερμανία, σήμερα η Γερμανία θα ήταν δικιά μου. Η Αγγλία, υπάρχει πολύ όμορφο έδαφος και γόνιμα, μου το θέλετε. Την ώρα που το αποδεικνύει στην αλήθεια, σταματάει ο Γάλλος. Σταματάει ο Γερμανός. Δεν κάνει σαν τη δαιμονισμένη την άλλη τη θίτσα ή τον άλλο τον ζαβό τον βλάχο. Ή τον άλλον τον Χριστονταλιμπάν, ο οποίος λέει ότι είναι Έλληνας που λέει και είναι μια σαπίλα Εβραήλα. Και σου λέει ο Γιαχβές μου και ο Δαβίδ μου και ο Σαβαώθ. Έχει φέρει άλλο τράβο μαζί τους. Δεν ξέρω τι θέλεις. Του λες είσαι άνθρωπος και λέει δεν ξέρω τι μου λες. Του λέει δεν πιστεύεις. Θα τις πίστες πήγαμε εδώ, αλλά να πάμε στο διατάφο, αλλά να πάμε στην απόδειξη. Μόλις μιλάς όμως, δεν από ξένο. Του λέει είναι άνθρωπο της Γερμανίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας. Παιδιά, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Θεωρώ λοιπόν όταν γίνει ένα τεράστιο εγχείρημα εχθρός στην Αγγλία δηλαδή. Θα κατάλαβε. Μου έχει καταλάβει, θύμωσε κιόλας. Δεν είναι σαν τον Έλληνα που θα σου λέει μπουρδες. Και δεν τον λέω Έλληνα. Έλλην είναι αυτός ο νοήμων άνθρωπος, το νοήμων. Αυτός που δεν είναι νοήμων. Δεν είναι Έλληνας. Είναι κάτι άλλο. Είναι υβρίδιο. Από χιλιάδες παραβιάσεις και παρεμβάσεις που έχουν γίνει στον πλανήτη μας. Και βεβαίως στοχεύουν πάντα την Ελλάδα μας. Δηλαδή τη μήτρα. Γι' αυτό φέρνουν τόσο πληθυσμό, γι' αυτό φέρνουν και τώρα. Αυτό που συμβαίνει τώρα έχει συμβεί και άλλες φορές. Εκατοντάδες. Μέσα σε αυτό βγαίνει και ένας και λέει: επειδή μιλάω ελληνικά. Και υπάρχουν ξένοι που μιλάνε ελληνικά και σέβονται πολύ καλύτερα. Πολύ, πολύ πιο μέγιστα τον ελληνισμό από ό,τι σέβονται εδώ τα δικά μας. Τα υποτίθεται δικά μας. Δεν είναι όμως κανένας δικός μας. Είναι όλοι δικοί μας μέχρι να αποδειχθεί ότι δεν είναι δική σου. Άρα θεωρώ αγώνα, αν γίνει έξω, θα δώσει πια στα δικά του τα ταμεία, δηλαδή το Βέλγο τώρα. Ποιον θα πεις Βέλγο, αγαπητή Πελαγία?
Ποιο θα πρέπει να αν βλέπανε αυτοί στο εξωτερικό, επειδή εμείς ζούμε εδώ και ξέρουμε την οτροπία τους λίγο περισσότερο, όλα αυτά τα στοιχεία, όλα αυτά τα έγγραφα, σίγουρα θα είχαν κινητοποιηθεί ακόμα περισσότερο. Ο Έλληνας δυστυχώς ποτέ δεν είχε σχέση με έγγραφα, με χαρτιά, ακόμα και για να πάει να βρει μια θέση εργασίας, ήταν μόνο με τα λόγια. Καλό παιδί είναι ο Χρήστος να τον πάρει στη δουλειά και έτσι. Εδώ βλέπουν έγγραφα, βλέπουν πτυχία, βλέπουν βιογραφικά, βλέπουν αποδεικτικά στοιχεία. Το τι μου είπες, σου είπα, μου είπες, καλός, ξεκαλός, αυτά δεν παίζουν εδώ πέρα. Συμφωνώ, Χρήστο, εδώ υπάρχει ο γύρος σου το λόγο. Βλέπεις αμόρφωτους ανθρώπους να είναι σε θέμα, να είναι σε θέσεις του δημοσίου. Αμόρφωτους, γύρια τελείως. Το οποίο με το αγώγι έστρωσε, επειδή έκανε κάθε μέρα την ίδια δουλειά, έμαθε. Αλλά πραγματικά υπάρχουν ένα δημόσιο το οποίο είναι θωρακισμένο μόνο με ρουσφετολόγοι της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά δεν γίνεται. Είδαμε και μια υπουργό Νοτοπούλου, δεν ξέρω πώς τη λένε η κοπέλα, η οποία δεν θα πω ότι ήταν σκουπιδιάρα. Θα πω ότι ήταν πολύ χαμηλού επίπεδου, το οποίο δεν έχει καμία σημασία αν κάποια στιγμή στη ζωή της καθάριζε και για το Δήμο. Σήμερα είναι υπουργός. Τώρα, το τι μπορεί να προσφέρει σαν υπουργός μια κοπελίτσα που ήταν αποκαθαρίστρια σκουπιδιάρα που πάζευε στον δρόμο και τελικά μπήκε στην κλαδική του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα τη βλέπουμε υπουργό. Και τι μπορεί να προσφέρει σαν υπουργός, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι, αλλά δεν θα κρίνω την κοινωνική της θέση. Θα πω ότι δεν έχουν κανένα στέλεχος, μαζεύουν από τα σκουπίδια ό,τι μπορούν και τα κάνουν υπουργούς. Να φανταστείτε, το λέω αυτό, ότι δεν μπορούν να συνθέσουν κανένα ψηφοδέλτιο αξιακό να πάνε για να δομήσουν πολιτική. Είναι τελειωμένοι όλοι πολιτικά, δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα, τα έχουν πει όλα, τα έχουν κάνει όλα, τα έχουν υπογράψει όλα. Δεν πρέπει κανένας να δώσει ψήφο σε κανένα από αυτά τα λεχάρια, γιατί δεν θα έχουμε άλλη ευκαιρία. Πρέπει όλοι να ψηφίσουν. Τους Έλληνες. Το θέμα είναι η Ελλάδα, γιατί αυτοί καταδιώκουν και τον Έλληνα άνθρωπο. Δεν καταδιώκουν ούτε τον Χριστιανό, ούτε τον Μουσουλμάνο, ούτε κανέναν. Αυτοί σκοτώνονται μόνοι τους. Μουσουλμάνοι λένε, εμείς θα σφάξουμε τους Χριστιανούς. Δεν λένε Έλληνες. Δεν λένε ανθρώπους. Δεν σε βλέπουν για άνθρωπο, σε βλέπουν για Χριστιανό. Προσέξτε τι είπα. Οι μουσουλμάνοι κυνηγάνε Χριστιανούς. Εσύ ρε βλαμμένε Έλληνα, που είσαι Έλληνας. Τι δηλώνεις Χριστιανός, μπασταρδίλα Εβραήλα, τι δηλώνεις. Πες ότι είσαι Έλληνας και δεν σε πειράζει ο μουσουλμάνος, αφού δεν κυνηγάει Έλληνες, κυνηγάει Χριστιανούς. Άρα τελικά δεν είσαι Έλληνας, είσαι Χριστιανός. Έχεις το διάλο, σου πάρε το κεφάλι. Έχεις το διάλο. Γιατί είναι χειρότερο το πράγμα. Γιατί ο μουσουλμάνος είναι και αυτός Εβραίος. Γιατί όλο το Εβραίο του Αβραάμ, του Γιαχφέ και όλο αυτό το πανηγύρι, ό,τι έχει ο Χριστιανισμός, έχει και ο μουσουλμανισμός. Και το βιβλίο, όπως έχω πει, το Κοράνι, το τυπώνει πάντα το Βατικανό. Γιατί αυτοί φτιάξαν τη θρησκεία του μουσουλμανισμού. Άρα, το τυπώνει μόνιμα τα δικαιώματα της τύπωσης του Κορανίου είναι της Καθολικής Εκκλησίας. Αυτό σας το αποδεικνύω και θα το βγάλω και στον αέρα. Άρα δεν καταλαβαίνετε ρε τι παιχνίδι κάνουν αυτά τα ζώα. Σήμερα δεν βγήκε έγγραφο από την Εκκλησία που υποδέχονται όλους τους μετανάστες, τους μουσουλμάνους, η Εκκλησία σου. Αφού είναι πακέτο αυτή. Εσύ ρε δαιμονισμένε άνθρωπε, γιατί κάθεσαι με το Εβραίο Σόι και μας έχεις φάει τα αυτιά και σκοτώνεσαι με τους συνελληνές σου και σου και καλά εις διαίρεση. Αυτοί είναι μαζί όλοι, για να σε σκίσουνε. Σε κάνανε, είπανε Χριστιανό, δηλαδή Εβραίος είπαν. Είσαι Εβραίος, εντάξει, πάρε θες ότι είσαι Εβραίος και μη μας δες Έλληνας και κάτσε εκεί απέναντί μας να πολεμήσουμε και με σένα λοιπόν. Έχει σημασία να καταλάβετε τι σημαίνει. Δήλωσε Ελληνάς, δεν σε πειράζει μουσουλμάνος, γιατί δεν κυνηγάει ο μουσουλμάνος τους Έλληνες. Τους χριστιανούς κυνηγάει. Μέχρι να καταλάβει και αυτός ότι είναι άνθρωπος. Αυτό που θέλω να πω όμως είναι ότι στο Σύνταγμα και σε πολλές δράσεις που κάνουμε, στην πλατεία Βικτωρίας, που η Αθήνα έχει πάρα πολύ ξενούρα, όταν τους δείχνουμε, έλα εδώ ρε παιδί μου, του λέμε τι είσαι εσύ, Σομαλός, Σομαλός, ναι, φτωχιά χωρά, ναι, ήρθες εδώ να τη βγάλεις, ναι. Πώς ήρθες εδώ ρε φίλε, εκεί πέρα παίρνεις ένα δολάριο την ημέρα, για να έρθεις εδώ πέρα. Θες ένα σκάσμα έξοδα και όπως πληρώνετε τους λαθρέμπορους όλους από τη ΜΚΟ, ποιος πληρώνει για σας. Όλοι οι μετανάστες είναι φορτωμένοι. Πακιστανοί να χαλάνε στο Άργος και απαντούν στα περίπτερα τα δικά μας που έχουμε χιλιάδες, γιατί θέλω να ξέρετε ότι έχουμε στρατό ολόκληρο σε την Ελλάδα. Άρα οι κυροφορίες έρχονται αμέσως σε εμάς. Με 500 άρικα. Δεν γίνεται να πάρει Πακιστανός με 500 άρικα και κάθε μέρα, κάθε δεύτερη μέρα να πηγαίνει με 500 άρικα να παίρνει τσιγάρα. Δεν το κλέβει, το έχει τσέπη του. Πέφτει, λιποθυμάει ένας στην Πάτρα Πακιστανός, τον πάνω στο νοσοκομείο 180.000 απάνω του. Γι' αυτόν δεν υπάρχει υποθενέσεις. Για τραβάνω στους αγγελάς υποθενέσεις.
Αμέσως αυτός παίρνει σπίτι, αλλά και τραπεζικούς λογαριασμούς. Οι Κινέζοι. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή οι Κινέζοι έχουν πήξει την Ελλάδα. Αγοράζουν όλοι σπίτια οι Κινέζοι. Μα δεν έχουν λεφτά οι Κινέζοι. Αν πάτε ποτέ στην Κίνα, θα φρίξετε. $2 την ημέρα παίρνει ο άνθρωπος το 12ωρο. Το 12ωρο. Θα έρθει εδώ να πάρει διαμέρισμα στην Ελλάδα και με πανοπρίκια που τα βάζουν για να πάρει πράσινη κάρτα. Αν αγοράσει σπίτι με 250 χιλιάρια, παίρνει πράσινη κάρτα να ταξιδέψει 70 χώρες. Είναι ένα σχέδιο επικισμού της χώρας μου. Και όλα αυτά έχω ευρωβουλευτές. Δεν έχω τίποτα. Τώρα θα έχω. Και από όταν θα έχω και έχω και διακυβέρνηση, θα τα βάλω αυτά στη θέση του. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω πόσες χιλιάδες, μπορεί και εκατομμύρια δύο, Κινέζοι αγοράζουν οι ξένοι Ινδοί, γιατί με 250 χιλιάρια λέει ο νόμος, τους δίνει θα γένεια. Και πράσινη κάρτα για 70 χώρες. Ακούτε ρε τι έχουν κάνει. Όλα αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα, αλλά εσείς κάθεστε και μιλάτε τώρα και κάνετε πολιτική. Αυτή είναι η πραγματική πολιτική. Να κόψω όλες αυτές τις ρίζες. Να του πω τι θέλει. Με ποια κριτήρια έρχεται ο Κινέζος, επειδή έχει 250 χιλιάρια. Δολοφόνοι, πρεζέμποροι, κοκέμποροι, αυτά. Πρακτόρια χιλιάδες από την Ασία, σκάνε στην Ελλάδα. Ποιος πληρώνει τα 250 χιλιάρια, η κυβέρνηση. Ποιος σφραγίζει για τα δάνεια, η πρεσβεία η Κινέζικη. Μία που βάζει σφραγίδα και μία που παίρνει πιστοποιητικά, νερό, ΔΕΗ, όλα τα πάντα, επικότητα, αυτόματα. Και ο Κινέζος δεν ξέρει ποια γενικά, αλλά δεν ξέρει και πού είναι η Αθήνα. Όλα αυτά συμβαίνουν δίπλα μας. Και πολλοί μεσίτες κερδίζουν πολλά χρήματα, αλλά δεν είναι και το θέμα. Το θέμα είναι, κοίτα τι συμβαίνει από Κινέζους τώρα που δεν παίρνει το μυαλό σας. Ένας Κινέζος μπορεί να έρθει εδώ στην Ελβετία, αλλά εδώ το ποσό είναι επί 10 φορές. Με 2,5 εκατομμύρια μπορεί να κάνει αγορά και να έχει εδώ πέρα δικιά του ταυτότητα. Ναι, δεν τη θέλει την Ελβετία, Χρήστο μου, γιατί η Ελβετία έχει διαβατήριο για να πατρίζει σε Σεγγενίνε. Όταν έρχεται όμως στην Ελλάδα, επειδή η Ελλάδα έχει ειδικό διαβατήριο, θέλω να μάθετε όλοι ότι η Ελλάδα είναι μοναδικό διαβατήριο. Καταρχάς, πας παντού χωρίς βίζα και αν πας, την κάνεις εκεί. Ο ξένος που θα έχει ελληνικά χαρτιά έχει είσοδο χωρίς βίζα σε 70 χώρες. Κάτι που είναι μοναδικό στον πλανήτη. Γιατί απλά είσαι η Ελλάδα στην Ελλήνων πολιτεία. Δεν υπάρχει χώρα μου να μου πει εμένα δεν πάω γιατί ο πλανήτης είναι δικός μου. Εμένα διαβατήριο ελληνικό Έλληνας, ο πραγματικός Έλληνας όμως. Έτσι δεν θα δώσω διαβατήρια τώρα στο Γιφτολόι. Σε διαβατήριο ελληνικό δεν θα κόβεις την είσοδο στον πλανήτη γιατί του ανήκει ο πλανήτης. Άρα φιλοξενήσε τον πλανήτη κυρία εταιρεία η χώρα και δεν είναι όπως τα πράγματα τα νομίζετε. Όλα αυτά για να συμβούν δεν είναι όνειρο, είναι μια πραγματικότητα που τη δικαιούσε. Και ελάτε να την πάρουμε. Και όλα τα άλλα τώρα έχω βίζα. Πού είσαι βίζα, ρε. Βίζητα σε μένα. Η βίζα είναι βίζητα. Μου πάρεις βίζητα να πάω εγώ στον πλανήτη μου. Άιντε ρε να μη σου πω που κάνεις και χώρα. Κορδί, έχεις κάνει χώρα. Βλαμμένο έχεις και χώρα. Ναι, από πότε ρε. Την έφερες από άλλο πλανήτη ή την έφερες μέσα να γεννήθηκες. Τέλος τα παραμύθια, παιδιά. Έλα να πούμε σε μια πραγματική διαδικασία και σε μια τροχιά που πραγματικά μας αρμόζει και είναι η θέση μας. Πρόεδρε. Πολλοί άνθρωποι, όπως είπες και προηγούμενα, ο Βέλγος είναι Βέλγος. Όχι, δεν είπα έτσι. Μισό λεπτό, για να μην τρέχουμε. Θέλω να μ' ακούτε λίγο, γιατί είναι και η φωνή που πιστεύει. Είπα, αν πάμε στο Βέλγιο, δείχτε μου ποιος είναι ο λαός του Βέλγιου. Έλληνες έχει, Τούρκους έχει, Αιγύπτιους έχει. Ολλανδούς έχει, Γερμανούς έχει, Γάλλους έχει, τελικά. Είναι ένα μοσαϊκό το Βέλγιο, σωστά. Λέμε τη λέξη Βέλγος, αλλά είναι ένα μοσαϊκό. Δεν θα πω εθνικοτήκον, γιατί δεν υπάρχουν εθνικότητες, αλλά από πολλές χώρες που έχουν σημαία. Άρα, όταν μιλάς στον Βέλγο και του βλέπει την αλήθεια και την καταλαβαίνει, λες Βέλγος, αλλά τελικά δεν είναι Βέλγος. Και σε Τούρκο να μιλήσεις, πάλι θα καταλάβει. Δεν ήθελα να προσβάλλω κάποιον. Θέλω να πω. Όχι, άλλο ήθελα να πω, Πρόεδρε. Ήθελα να πω ότι τελικά κάποιοι άνθρωποι αισθάνονται πραγματικά Έλληνες, σέβονται την ελληνικότητα και δίνουν όρκο στην Ελλήνων Συνέλευση. Αυτό ήθελα να πω. Μα αγαπητή μου στην Ελληνίδα, έχω πει, το έχω γράψει και το έχω αποδείξει. Έλλην σημαίνει το δημιούργημα που δημιουργήθηκε από το φως και που θα δει το φως. Ελλάς είναι ο φωτεινός λίθος. Πώς γίνεται να είναι η δικιά μας χώρα φωτεινή τελεία να μην είναι το Βέλγιο να μην είναι. Φωτεινός λίθος σημαίνει ο πλανήτης Ελλάς. Ο πλανήτης έχει κωδικό όνομα δημιουργίας και λέγεται Ελλάς. Φωτεινός λίθος. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν είναι η Ελλάς φωτεινή.
και η Ιωνία δίπλα ή τα Σκόπια ή η Βουλγαρία, όπως τα λένε τώρα, δηλαδή δεν είναι φωτεινά. Είναι ο πλανήτης Ελλάς. Άρα εμείς είμαστε η Ελλάδα. Και τελικά μας αλλάξαν και το όνομα σε Χέλ, σε Χέλενιν, σε Γκρίς, Γκρέτσια και όλες τις αηδίες. Αλλά Ελλάς είναι ο πλανήτης. Αυτό να το καταλάβετε από τα γραπτά μου, είναι ξεκάθαρα. Δεν βγάζω τίποτα έξω. Το ότι αν δεν θέλει κάποιος να είναι άνθρωπος ή τουλάχιστον η βούλησή του είναι να μείνει απέναντι στους ανθρώπους, είναι μια προστατική δική του βούληση. Έλλην. Έτσι ονομάζεται το Ελλάνιο δημιούργημα άνθρωπος. Δεν έχει άλλη ονομασία. Τα άλλα ονόματα, τα κωδικά, είναι των αποστολών μας. Αλλά το ως δημιούργημα είναι Έλλην. Και αν, όπως το έχω αναλύσει και μέσα στα γραπτά μου, είναι το δημιούργημα που δημιουργείται από το φως. Μα εξηγώ στην ιεραρχία των εννέα που δεν έχετε. Είναι στον αέρα, αλλά δεν έχει ακόμα καθαρογραφεί. Ότι ουσιαστικά το είδωρ είναι το φως στην υγρή του μορφή. Δεν υπάρχει κάτι άλλο στη δημιουργία που εσείς βλέπετε ως στερεό. Δεν υπάρχει τίποτα στερεό. Έχει μια μεγάλη διαδικασία που τα γραπτά θα σας δώσουν τις αλήθειες. Άρα εγώ δεν μιλάω ως ρατσιστής και ως τοπικιστής. Εγώ μιλάω σε μια πραγματική διαδικασία και ο καθένας θα πρέπει να δείξει και να δεχτεί τη θέση του ή να τη δηλώσει. Και δεν μπορεί να είναι τίποτα παραπάνω και λιγότερο από την ίδια τη θέση της φυσιολογίας του. Άρα δεν γίνεται να είσαι άνθρωπος ίδιος με εμένα ουσίας, να έχεις ίδιες ανάγκες τα πάντα, αλλά τελικά να νιώθεις αντιπαλός μου και να αντιπαλεύεσαι εμένα σε μια βάση δεδομένων είτε θρησκείας, είτε εβραϊσμού, είτε χριστιανισμού, είτε πλούτου. Γιατί τι έφερες μαζί σου εσύ που δεν έφερα εγώ? Και τι στο διάλο θα πάρω μαζί μου εγώ που θα πάρεις εσύ, αφού κανείς δεν παίρνει μαζί του τίποτα και κανείς δεν έφερε? Δεν αντιλαμβάνομαι την αντιπαλότητα, γι' αυτό και εξισώνω, άμα το θέλετε, γιατί η εξίσωση αυτό είναι, είναι εξών των ίσων, να εξισορροπήσεις τα ίσια και τα ίδια, τα όμοια, και αυτό κάνω με όλη μου και την πραγματική αλλά και την πρακτική εφαρμογή στη βάση της δημιουργίας. Η ώρα μας έχει πάει 11 η ώρα. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να αποχωρήσω να συνεχίσετε τις κουβέντες. Σαφώς έχουν μπει πολλά ερωτήματα και θέματα τα οποία θα πρέπει να ανιχνευτούν και να παρουσιαστούν με έναν τρόπο να καταλάβει ο κόσμος το άδικο. Γιατί αν καταλάβει το άδικο, θα δει αμέσως το δίκαιό του. Μην του μιλήσετε για δίκαιο, γιατί το βλέπει. Αλλά να δουν όλα τα άδικα που συμβαίνουν. Και ότι όλοι είναι τρεχάμενοι και κρεμασμένοι, κλέβουν αυτόν συνεχώς. Και σε ενέργεια και σε χρήμα και στα πάντα. Και αυτό θα πρέπει να σταματήσει. Άρα, αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Πραγματικά ήταν μια πολύ ενδιαφέρον συζήτηση, αν και μονοπόλησα την συζήτηση εγώ, αλλά δεν θα είναι πάντα έτσι. Θα βάλουμε τα όρια, που σημαίνει στο επόμενο ραντεβού μας υπάρχουν χιλιάδες θέματα τα οποία πρέπει τώρα να τα ανιχνεύσετε και να δείτε ότι αυτά συμβαίνουν και να τα βγάλουμε με το πραγματικό τους πρόσωπο. Άρα λοιπόν, όταν δείχνουμε τον πλούτο σε κάθε ξένο, Λιβεριάνο, Μαροκανό, δεν πιστεύει στα μάτια του. Αρχίζει και κλαίει, λέει, αν είχαμε εμείς αυτά τα λεφτά, τότε εμείς γιατί φύγαμε από εκεί κάτω και κάνουμε όλες αυτές τις ηλικιότητες? Κάθε ένας θέλει να μείνει στη χώρα του, όχι να γίνει μετανάστης και να πιέζει άλλους. Εκτός από τους προπαγανδιστές που ακούτε τώρα όλους αυτούς τους λεονταρισμούς. Ελάτε, λέει, να κάνουμε. Τώρα αυτός ο Πακιστανός θα τον είχα κατάλληλη σε κεντρική πλατεία και θα ήταν ένα υπόδειγμα. Αλλά τα λέει με την ανοχή και τις πλάτες μιανού παρακρατικού εβραϊκού συστήματος. Στη χώρα τη δικιά μου τέτοιες αηδίες δεν λες. Όπως και εμείς δεν μπορούμε να πάμε στο Πακιστάν και να λέμε. Ζήτω η Ελλάδα και θα σας φάξουμε. Φανταστείτε να πάμε στο Πακιστάν και να πούμε: εμείς είμαστε Έλληνες χριστιανοί και θα σας φάξουμε. Μας έχουν κάνει σουβλάκια αμέσως, ναι ή όχι? Ούτε δεκατοστόλεπτο βέβαια. Εδώ τι είμαστε, οι βλάκες? Πώς μας περνάτε, είμαστε λίγο βλάκες εμείς, με μεγάλο κεφάλι. Είναι πολιτισμένοι, πρόεδρε. Όχι, είναι πολιτισμός να λες τέτοια πράγματα και ούτε να. Εγώ έχω πει, αγαπητοί μου, και είναι και όρος: δεν μπορώ να σεβαστώ κανέναν που δεν με σέβεται. Όποιος δεν με σέβεται, θα τον ελιώσω. Ούτε που τον βλέπω. Και το ίδιο πρέπει να κάνετε κι εσείς. Απλά θα πρέπει να οργανωθούμε σε μια πραγματική βάση δεδομένων που να νοούμε όλοι τα ίδια. Ώστε να εκτελούμε ως μονάδα και σφαίρα πυρός έτσι ακριβώς όπως λέει ο όρκος μας. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς έως το άλλο μας ραντεβού. Έως το τέλος, έχω πει, Ελλήνων συνέλευση μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Ο ήλιος δεν θα σβήσει ποτέ, όταν έρθει η ώρα του μόνο και θα είναι πάρα πολύ μακριά. Άρα. Η νίκη είναι δική μας, αρκεί να τη θέλουμε εμείς. Αρκεί να θέλουμε και να μπορούμε να την αναγνωρίσουμε. Μεγάλη μας τιμή, πρόεδρε, που ήσουν ξανά στην παρέα μας. Φυσικά θα αποτυπώσουμε όλη την κίνηση, πώς έχει από τη βάση της, αλλά και
όλο αυτό εδώ το εκθυλακό τη σε κάποια άλλη συζήτηση για να καταλάβουν όλοι οι άνθρωποι και όλοι οι Έλληνες που μας ακούνε από τα αυτού του πλανήτη ότι πραγματικά η Ελλήνων Συνέλευσης στηρίζεται σε ένα πραγματικό ανθρώπινο αξιακό σύστημα και εκεί πάνω πρέπει να μείνουμε. Χρήστο, δεν υπάρχει. Χρήστο, ανθρωποκεντρικό καθαρά. Καταρχάς έτσι έχουμε καθορίσει και στον ΟΗΕ, αλλά και στη διακήρυξή μας είναι καθαρά ανθρωποκεντρικός οργανισμός για τα δικαιώματα και τα δίκαια του Έλληνα ανθρώπου. Δεν έχει κάτι παραπάνω και λιγότερο. Οπότε οτιδήποτε το αγγίζει, το ενοχλεί αυτό το ανθρωποκεντρικό τεράστιο σύστημα της ίδιας ανθρώπινης φυσιολογίας μας, ναι, είμαι εγώ απέναντι και είστε κι εσείς. Γιατί δεν θα επιτρέψουμε ποτέ να ξαναβιάσεις άνθρωπο στη μορφή του. Έτσι ακριβώς και στη φυσιολογία του, ακριβώς όπως το κάνουν. Και όλοι οι νόμοι και όλα αυτά που συμβαίνουν είναι καθαρά για να βιάζουν την ανθρώπινη φυσιολογία. Να βιάζουν τον Έλληνα άνθρωπο από όλες τις απόψεις, σε όλα τα παιδιά και τα επίπεδα. Θρησκευτικά, κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά, τα πάντα. Ένας βιασμός. Δεχόμαστε από παντού. Και αυτό πρέπει να καθαρίσει. Αυτό για να γίνει χρειάζεται μόνο να αναγνωρίσει ο κάθε άνθρωπος την αλήθειά του. Την οποία απλόχερα τη δίνω και παντού να εξηγήσω μέχρι και την τελευταία έννοια. Που σήμερα έχουν κλείψει έννοιες και υπάρχουν λέξεις, λέξεις, λέξεις. Χωρίς κανένας να εννοεί και να επικοινωνεί με κανένα. Όχι, θα μπούμε στις έννοιες. Είμαστε εννοητά, νοημονόντα και οι έννοιες μας καθορίζουν και μας ξεχωρίζουν από το αίσθηκτο των ζώων και από τα ίδια τα ζώα. Θα συμφωνήσω ότι δίπλα μας υπάρχουν πολλά ζώα, τα οποία θα πρέπει να πάρουν θέση. Ακόμα και αυτά, ας υπηρετήσουν τον άνθρωπο. Για τον ίδιο τον άνθρωπο. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια σας. Γεια σας. Καταιγιστικός ο πρόεδρος της Ελλήνων Συνέλευσης. Μας είπε πάρα πολλά. Μας έδωσε και πολλές πληροφορίες το πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα γίνουν και άλλες εκπομπές για να μπορέσει να αποτυπωθεί όλη αυτή η τεράστια κίνηση που γίνεται της παλαιγενεσίας του Έλληνα ανθρώπου αλλά και όλων των ανθρώπων ανά τον πλανήτη. Γιατί το άδικο αυτή τη στιγμή δεν το βιώνει μόνο ο Έλλην αλλά όλοι οι λαοί, όλοι οι άνθρωποι του πλανήτη. Βλέπουμε η αδικία έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο να μην αντέχουν άλλο και να μην γνωρίζουν και για ποιο λόγο πολλοί άνθρωποι συνεχίζουν να ζουν. Και βλέπουμε ακόμα και εδώ στην Ελβετία, στη Γερμανία υπάρχουν πάρα πολλές αυτοκτονίες. Υπάρχουν αυτόχειρες. Γιατί έχουμε ξεφύγει από το αξιακό μας σύστημα. Δεν γνωρίζουμε γιατί ήρθαμε στον πλανήτη και ποιος είναι ο σκοπός μας. Και πολλά άλλα. Αυτά πρέπει πολλές φορές να τα συζητήσουμε και με τον πρόεδρο αλλά και με πιο οργανωμένες εκπομπές για να καταλάβουν όλοι οι συνέλληνες απανταχού της ΓΕΑΣ που λέμε τι ακριβώς έχει έρθει στην Ελλάδα μέσα από αυτή την κίνηση της Ελληνικής Συνέλευσης. Πάνω απ' όλα η αφύπνιση του Έλληνα ανθρώπου και μετέπειτα όλων των ανθρώπων της γης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους τηλεθεατές που ήταν μαζί μας και ακούσαν αυτή την πάρα πολύ επικοδομητική συζήτηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για το πώς θα κινηθεί η Ελλήνων Συνέλευση από εδώ και πέρα. Αθανασία, έχεις να πεις και εσύ κάτι σίγουρα τους τηλεθεατές μας και να κάνεις και εσύ το χαιρετισμό σου. Νομίζω ότι τα έχει πει, τα είπε όλα και ο πρόεδρος. Τα είπες και εσύ πάρα πολύ ωραία, Χρήστο. Εγώ να καλέσω μόνο όλους τους πολίτες της Ευρώπης να αλλάξουμε αυτό το αντιαξιακό περιβάλλον που οι κυβερνήσεις μας όλων των κρατών μας έχουν φέρει για μας να βιώσουμε σε ένα αξιακό. Και αυτό θα γίνει μόνο με την Ελλήνων Συνέλευσης. Το μήνυμα είναι πάντα το ίδιο, ένωση ανθρώπων Ελλήνων. Καλή Ανατολή να έχουμε οι συντέλητές μας όλοι που μας παρακολουθήσαν και εσείς. Αυτά από μένα. Να είσαι καλά, Θανασία. Να πάμε στην όμορφη Κύπρο. Εκεί είναι η Γεωργία Πατσαλίδου να πει και αυτή τι αποκόμισε από όλη αυτή τη συζήτηση με τον πρόεδρο αλλά και γενικά και να κάνει και ένα χαιρετισμό σε όλους τους τηλεθεατές. Ένας είναι ο δρόμος προς την απελευθερώση μας και είναι εσύ η Ελλήνων Συνέλευσης. Όλοι πρέπει να έρθουν να μάθουν, να καταλάβουν τι κάνουμε και να ενταχθούν όλοι και να ενωθούμε όλοι
στον έναν και μοναδικό σκοπό. Στην απελευθέρωσή μας, για να αμπεί ο άνθρωπος ξανά στην θέση που του ανήκει και επιτέλους να αρχίσει να ζει πραγματικά. Γιατί τώρα δεν νομίζω κανένας να ζει πραγματικά, απλά επιβιώνει και παρασύρεται μέσα στη δίνη όλων αυτών των αποστατικών καταστάσεων που συμβαίνει. Έτσι ακριβώς είναι η Γεωργία. Αυτό προσπαθούμε και εμείς μέσα από την αφύπνιση να καταλάβει ο άνθρωπος τη φυσιολογία του και για ποιο λόγο υπάρχει. Θέλω να υπενθυμίσω τους τηλεθεατές, ειδικά αυτοί που ζουν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι η υποβολή αιτήσεων για να έχουν δικαίωμα στις χώρες που κατοικούν τις ευρωεκλογές είναι μέχρι τις 5 Απριλίου. Έχει έρθει παράταση από το Υπουργείο Εσωτερικών. Έτσι, να το γνωρίζουν. Σας περιμένουμε αύριο, όπως πάντα στις 9 η ώρα. Θα έχουμε καλεσμένο τον Γενικό Γραμματέα της Ελλήνων Συνέλευσης, τον Νικόλαο Μενεγή. Καλό βράδυ σε όλους. Δύναμη φως και καλή λευτεριά στην πατρίδα μας. Χρήστο, συγγνώμη, πριν κλείσουμε, δύναμη φως σε όλους. Πριν κλείσουμε, το Ράδιο Διασπορά διατίθεται να βοηθήσει οποιονδήποτε πολίτη δεν μπορεί μόνος του να φτιάξει αυτή την αίτηση. Μπορεί να απευθυνθεί με μήνυμα και θα τον βοηθήσουμε σε ό,τι χρειαστεί. Αυτό ήθελα να πω. Καλό βράδυ. Ήδη έχουμε βοηθήσει αρκετούς. Καλό βράδυ σε όλους και καλή λευτεριά πάλι. Κοιτάξτε τι έχει γίνει. Κοιτάξτε τι έχει κάνει. Πόσα χρόνια. Έχουμε όλα τα στοιχεία. Έχουμε τα δικά μας λεφτά. Δεν ζητάμε τίποτα ξένο. Δεν θέλουμε τίποτε άλλο εκτός από τα δικά μας. Πρέπει να μείνουμε στη Συνένωση Ελλήνων. Στην Ένωση των Ελλήνων. Εμείς οι Έλληνες το έχουμε ξανακάνει. Είχατε ξεχάσει ποιοι είστε. Μάθετε ποιοι είστε. Είστε οι καλύτεροι, οι δυνατότεροι, αυτοί που θα δώσετε όλη την αλλαγή. Όλος ο πλανήτης περιμένει από την Ελλάδα. Πρέπει να αποφασίσουμε ποιοι είμαστε και τι θα κάνουμε. Δεν έχω ευχές, αλλά έχω να δώσω έναν όρκο. Ότι θα είμαι μέχρι το τέλος. Μέχρι τελευταία σταγόνα του αίματός μου. Και θέλω δίπλα μου όλους τους Έλληνες και τους συνέλληνες σε μια τόσο μεγάλη τεράστια μάχη. Την οποία πρέπει να την κερδίσουμε. Πρέπει να νικήσουμε. Τελικά έχω ένα σκασμό τόπου στον χρόνο, δεν ξέρω τι ακριβώς πληρώνω. Τελικά η Τράπεζα της Ελλάδας δεν την ελέγχει κανένας μερικό άδρο, την εθνική δεν την έλεγξε ποτέ. Οι τράπεζες δεν ελέγχονται, φτιάξανε και τα αρχισίγματα να στο πάρουνε. Τον Αρειοπάγο τον ζαρίζουνε, του έχουν βγάλει τα σκότια. Τη βουλή σου δεν υπάρχει, ό,τι γουστάρουν υπογράφουνε. Και εσύ είναι συνέχεια να δοχάμω, μιλάμε, τι είναι ο τόπος σου. Σου διαλύσανε τα πάντα και συνεχίζουν και διαλύουν. Σου διαλύσανε τα νοσοκομεία, σου διαλύσανε τις συντάξεις, τα ταμεία. Τα πάντα τα διαλύσαν όλα, ρε. Πού την Ελλάδα, σου διαλύουν το στρατό, σου διαλύουν την αστυνομία, σου διαλύσαν τις μυστικές υπηρεσίες, σου διαλύσαν τη γλώσσα, σου διαλύσαν την παιδεία, σου διαλύσαν τα πάντα. Κύριοι, δεν θα επιτρέψουν οι Έλληνες. Η Ελλάδα δεν είναι σε κανένας ξένου τα χέρια. Θέλω τη μητέρα των μητέρων μου ελεύθερη, θέλω το μέλλον μου δικό μου, θέλω το δίκαιο και τη δικαιοσύνη με έτσι όπως ακριβώς δεν πεινάνε και ζητάω μόνο τα δικά μου. Δεν ζητάω παραπάνω και λιγότερο από τα δικά μου. Έναν όρκο ότι θα πρέπει να φτάσουμε μέχρι το τέλος είναι πολύ μεγάλες και ιερές οι στιγμές που βιώνουμε σε όλη την Ελλάδα και για όλο τον ελληνισμό. Έχει ετοιμαστεί τα πάντα. Όλο το σχέδιο είναι έτοιμο. Είναι μόνο να μαζευτούν οι Έλληνες. Η ώρα των Ελλήνων είναι το 14. Εάν η νίκη δεν είναι δικιά μας, θα φάμε όλοι βραδινό στον άδειο. Ο χαμένος θα χάνει όλα. Και ο νικητής θα παίρνει. Πρέπει να νικήσουμε. Το έτος το 14 είναι η ώρα των Ελλήνων. Όλοι μονιασμένοι. Την Ελλάδα θα την πάρουμε τα κρύα μας. Κυριακή, στις 9 το βράδυ ώρα Ελλάδος, στην καθιερωμένη εκπομπή του Ράδιο Διασπορά με θέμα «Ο πολίτης έχει φωνή, εσείς μας ρωτάτε και εμείς σας απαντάμε», φιλοξενούμενός μας είναι ο Νικόλαος Μενεγής, Γενικός Γραμματέας του Κεντρικού Οργανισμού ΕΣΥ Ελλήνων Συνέλευσης. Αγαπητοί τηλεθεατές,
θα θέλαμε τη συμμετοχή σας με ερωτήματα και απορίες που αφορούν τον πολιτικό φορέα του έθνους των Ελλήνων, Ελλήνων Συνέλευσης, στέλνοντας τα μηνύματά σας μέσω του chat και εμείς θα τα μεταφέρουμε στον καλεσμένο μας. Συντονιστείτε!